Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να ακουγόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Έτσι, από Νέα Υόρκη μέχρι, δεν ξέρω εγώ, Αφρική, Σουδάν, όπου θέλεις. Μάλιστα. Κατάλαβε η μικρά. Κατάλαβε και τα ακουστικά. Παρέα μου σήμερα μια διαφορετική ραδιομαρμίτα. Ο Τάσος λόγω της δουλειάς του δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Τέρμα πιστεύω αύριο θα μπορέσει. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Αντώνης και η κόρη του, η μικρή του κόρη Όλγα. Πολύ καλησπέρα σας. Όλγα. Γεια. Τι γεια, τι. Γεια. Τι γεια είναι αυτό, μελαγχολικό. Λοιπόν, όπως καταλάβατε θα είναι σε κίτρινο μαύρο φόντο η εκπομπή ράδιο Μαρμίτα σήμερα. Βάλε δόνηση ρε. Βάλε δόνηση, μέσα στο στούντιο είσαι. Είσαι έμπειρος πλέον σε αυτά. Βάλε δόνηση. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, κιτρινόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο φυσικά. Θα σχολιάσουμε εδώ με τον Αντώνη. Βασικά για μένα, για τη δική μου οπτική γωνία, περισσότερο πρέπει να αναφερθούμε στο μπάσκετ, μια που και εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά δεν έχουμε και αγωνιστική δράση Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι, Αντώνη, η Παγκόσμια Μέρα κατά του Διαβήτη, έτσι, ναι. Κάνω λάθος? Όχι. Και έχουμε το φίλο μας τον Νίκο τον Λαμπρούλη, ο οποίος είναι μια γνωστή φυσιογνωμία στα κίτρινα στέκια, έτσι. Είναι γνωστός ο παδός του Άρη. Το παλικάρι που έκανε πολλούς να τριχιάσουν, ακόμα και εσένα, έτσι. Ναι, όντως. Και λίγος χοντρόπετσος, να πούμε. Εγώ είμαι χοντρόπετσος, πολύ ευαίσθητος είμαι σε πληροφόρο. Είμαι και κλαίω και εύκολα. Να ανατριχιάσουν, είναι ο πρωταγωνιστής στο πρόμο των Διαρκείας από την ΠΑΕΑΡΙΣ με το γιο του, έτσι, το Γιαννάκη το μικρό. Λοιπόν, τον έχουμε τον Νίκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτσι, για να μας μιλήσει σχετικά με αυτή την ημέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Τι κάνεις καταρχήν, πού σε βρίσκουμε, σπίτι, έτσι? Όλα καλά, σπίτι, ναι. Σπίτι σήμερα, δεν δουλεύουμε ρεπό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Χρειάζονται και τα ρεπό. Υπάρχουν και τέτοια. Νικολάρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Αντώνη. Λοιπόν, σε Νίκο πήραμε τηλέφωνο για να, σαν πιο, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, ειδικώς και χωρίς τα εισαγωγικά, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Διαβήτη, έτσι. Ναι. Οπότε θέλουμε να μας πεις κάποια πράγματα, να σε ρωτήσουμε και εμείς και εδώ και ο φίλος, ο Αντώνης, τον οποίο είναι προσωπικό σου φίλος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και αν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο πρέπει να το φοβόμαστε πάρα πολύ ή όχι. Ωραία. Έτσι. Να ξεκινήσω εγώ. Σ' ακούμε, Νίκο. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Διαβήτη. Αυτό ξεκίνησε γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Καναδού, ενός Καναδού γιατρού που το 24 ανακάλυψε τη συνθετική ινσουλίνη. Γιατί μέχρι τότε όσοι παθαίναν το διαβήτη δεν είχαν τρόπο να το αντιμετωπίσουν. Να πούμε, το 24 δηλαδή, έτσι, ναι, τότε ανακαλύφθηκε. Να πούμε, Νίκο, πώς συνδέεται η ινσουλίνη με το διαβήτη, για να καταλάβει ο κόσμος τελικά αν ο διαβήτης είναι μια πάθηση, είναι μια οργανική ανομαλία. Πριν μας πει ο Νίκος, Νίκο, γιατί και την πρώτη ερώτηση που σου έκανα είναι κάτι που όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε σαν, ας το πούμε, σαν πάθηση. Σαν έννοια διαβήτης, αλλά δεν ξέρουμε κατά, δηλαδή, και τι προσβάλλει και ποια είναι η ουσία αυτής της, ας το πούμε, της αρχικά να σου πω ότι φαντάζομαι ακόμα και στην Ελλάδα ένας στους 10 έχει διαβήτη. Ένας πολλοί στους 10, βέβαια, έτσι. Από αυτούς δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Πώς χωρίζεται? Υπάρχει ο διαβήτης τύπου 1, στον οποίο ανήκω εγώ, το οποίο είναι ένα αυτοάνωστο νόσημα. Χοντρικά σημαίνει ότι το πάνγκρεας που εκκρίνει την ινσουλίνη και σε εισαγωγικά και τους υδατάνθρακες που καταναλώνουμε καθημερινά την τροφή, σταματάει τη λειτουργία του, δεν έχουμε τρόπο να έχουμε ινσουλίνη στον οργανισμό μας και έτσι την αναγκαστικά με το... Πρέπει να την προμηθευτούμε. Ακριβώς, και κάνουμε τις ενέσεις της ινσουλίνης. Αυτός είναι ο τύπου 1 που είναι και ο πιο σπάνιος, ο οποίος λέγεται και νεανικός διαβήτης, γιατί συνήθως προσβάλλει μικρότερη ηλικία. Υπάρχει ο διαβήτης τύπου 2, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, που συνήθως εδώ μιλάμε για ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, που λόγω του καθιστικού τρόπου ζωής, με λίγα κιλάκια παραπάνω, αρχίζουν και έχουν θέματα με την αντιμετώπιση του ζαχάρου. Σε αυτή την περίπτωση δεν πάμε κατευθείαν στην αντιμετώπιση με την ένεση της ινσουλίνης, ξεκινάμε χοντρικά με θεραπευτική αγωγή, με κάποια χάπια, και προσπαθώντας να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής, τη διατροφή μας και με άσκηση. Αυτό, Νίκο, ας πούμε, η ερώτηση με εμένα η πρώτη, δεν ξέρω ποιες έχει να κάνει ο Αντώνης. Πόσο
πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά σου, δηλαδή σίγουρα την επηρεάζει, έτσι, κατά πόσο, σε ποιο ποσοστό, ας πούμε, πρέπει να κάνεις καθημερινά κάποια πράγματα για να είσαι, ας πούμε, μέσα στο σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του πράγματος. Η ζωή ενός διαβητικού, για να πάρει για τύπου 1, αλλάζει 100%. 100% έτσι. 100%. Αλλάζει 100%. Βέβαια, εάν υιοθετήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ειδικά μέσω της διατροφής, μπορώ να πω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας. Διατροφή δηλαδή. Άρα είναι κάτι αντιμετωπίσιμο και... Είναι αντιμετωπίσιμο. Βέβαια, δεν είναι εύκολο. Σαφώς και δεν είναι εύκολο, βέβαια. Ακόμα και 100% να είμαστε σε εισαγωγικά, με το πω, στρατιωτάκια όσον αφορά τη διατροφή και την άσκηση, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το ζάχαρο. Αυτό μπορεί να είναι από το πιο απλό, από τα νεύρα, από το άγχος. Για να καταλάβει ο κόσμος, Νίκο, μπορείς να μας πεις από πότε έχεις καταλάβει και είσαι με τη διάγνωση του ζαχαρόδι διαβήτη και πόσο αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή σου, δηλαδή από πότε το κατάλαβες και πόσα χρόνια ζεις με αυτή την πάθηση? Ναι, πόσο καιρό είσαι με αυτό, ας πούμε? Είμαι κοντά στα 13 χρόνια. Κοντά στα 13 χρόνια. Εγώ που σε ξέρω πολλά χρόνια, σε αυτά τα 13 χρόνια δεν μου έδειξες πραγματικά ότι έχεις αυτή την πάθηση. Θέλοντας να πω ότι είναι κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις, είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει να συνεχίσεις τη ζωή σου, όπως είπες όμως, με πολύ μεγάλη προσοχή και με κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνεις καθημερινά, έτσι. Έτσι είναι. Εγώ μέσα σε εισαγωγικά είχα την τύχη που μου παρουσιάστηκε το θέμα αυτό στα 26 μου. Είχα δηλαδή μια σχετική ωριμότητα, αν και είχα δυσκολίες στην αρχή, να αντιμετωπίσω το όλο θέμα. Το μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση έχουμε όταν έρχεται σε μικρά παιδιά. Έτσι. Και εμένα αυτή, εντάξει, είναι και η μεγάλη μου έννοια και μια ευαισθησία, γιατί εκτός από τα παιδιά, όταν ένα παιδί 2, 3, 4 ετών, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του. Προφανώς χρειάζεται να εκπαιδευτεί ο γονιός και να στηριχθεί πάρα πολύ ψυχολογικά. Γιατί υπάρχει φόβος, ο οποίος προέρχεται από την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης. Γι' αυτό, Νίκο, γι' αυτό σε βγάλαμε κιόλας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, έτσι. Για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και λόγω της ημέρας και φυσικά που να διαφωτίσουμε. Ξέρει, ακόμα και εσύ δεν το ξέρεις, ότι ο Νίκος είναι και εκπληκτικός δρομέας. Το δηλαδή, ξέρω, μια πώς δεν το δηλαδή, ξέρω. Δηλαδή, ο διαβήτης δεν τον έχει αποτρέψει στο να είναι δρομέας και όχι δρομέας της πλάκας. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, 82 χιλιόμετρα τις προάλλες. Ναι, εντάξει, έχω τρέξει. Και έχει τρέξει πολλά περισσότερα, έτσι. Θέλω να καταδείξω με αυτό ότι αυτή η πάθηση δεν μπορεί να σταματήσει κανέναν από το να συνεχίσει μια φυσιολογική ζωή, να κάνει αυτό που αγαπάει, έχοντας όμως κάποιες δικλείδες τις οποίες πρέπει να ακολουθεί καθημερινά, έτσι. Εντάξει, εγώ, ας πούμε, να το πω και έτσι, αυτή τη λόξα με τις μεγάλες αποστάσεις είναι για να, στην ουσία, να χτυπήσω το καμπανάκι, να γίνω στην ουσία, να ευαισθήσω την προσοχή, να γίνω αποδέκτης της προσοχής ότι κοιτάξτε, έκανα μεγάλο αγώνα, αλλά στην ουσία αυτό που κρύβεται είναι η κορυφή του παγόβουνου αγώνας. Η όλη η ουσία είναι πώς έρχεσαι στην κατάσταση για να τρεις αυτόν τον αγώνα. Ναι, ναι. Γιατί από πίσω υπάρχουν μήνες δουλειάς. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα λίγο είναι ότι εκτός από την διατροφή και την άσκηση και τα λοιπά, μεγάλη σημασία παίζει η ηρεμία που μπορούμε να έχουμε στη ψυχολογία, έτσι. Και η ψυχολογία. Σε αυτό, ένα από τα, αν μου επιτρέψετε, το μόνο θέμα που δεν μπορώ να θυμηθώ το ζάχαρό μου είναι στο κήπεδο. Εντάξει, το άγχος. Με την ομάδα που έχει διαλέξει. Από το ίδιο τα λέγαμε. Με την ομάδα που διάλεξες, αυτό είναι λίγο ουτοπικό. Και τώρα παίρνω την ευκαιρία για να πω, ελπίζω να μας ακούει και κάποιος και από την ΠΑΕ, αν μπορεί να είναι το σκορ, όχι 3-4-0 στο ημίχρονο. Συγγνώμη. Για να είμαι και εγώ λίγο ήρεμο. Τι έχει μαζί σου, δηλαδή. Συγγνώμη, και τέσσερα. Ναι, πάντα. Άκουσα με λίγο. Και 4-0 να είστε ημίχρονο, δεν είσαι σίγουρο με τον Άρη. Οπότε μην τα λες αυτά. Στο 2-0, όταν είναι 2-0 ημίχρονο ή στο 30, είσαι πολύ ανήσυχο. Καλύτερα 0-0 παρά να είναι 2-0 ο Άρης στο 30.
Δεν ξέρω, κάτι άλλο που θα θέλεις εσύ να πεις, δεν ξέρω, εμείς αυτά που τουλάχιστον που είχα να σε ρωτήσω, έτσι θέλαμε να σε βγάλουμε λίγο για να ακουσούν κάποια πράγματα. Αυτό που λες, γιατί πολλές φορές το ακούμε και από γιατρούς, ρε Νίκο, η υγιεινή διατροφή, δηλαδή να είμαστε αποστηρωμένοι, δηλαδή αυτά το κλασικό, όχι να μην τρώμε έξω, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση. Σε πληροφορώ, ο Νίκος δεν είναι καθόλου αποστηρωμένος. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. και το πιτόγυρο χρειάζεται, όχι και βέβαια όχι, καθημερινά. Και όχι μόνο. Έτσι, δηλαδή μπορούμε να φάμε 2-3 πιτόγυρα το και μήνα. Και να πιούμε κανένα κασόνι μπύρες. Ένα πιο. Ναι, καλά, εντάξει. Πόσο νούπο. Εγώ να σου πω τι προσπαθώ να κάνω. 6 μέρες τη βδομάδα προσπαθώ να είμαι σε εισαγωγικά πάλι σε στρατιωτάκι. Να τρώω σωστά. Να προσέχω, τρώω αρκετά. Το σωστό φαγητό ποιο είναι, αυτό θέλω, αυτό σε ρώτησα. Να απαντήσω εγώ το κλασικό ρε Ζάχο. Ποιο, το σπιτικό ας πούμε. Όχι τηγανιτά, όχι λιπαρά. Όχι τηγανιτά. Θα πεθάνουμε ρε φίλε. Τα κλασικά. Ρε, όλα χρειάζονται. Εντάξει, θα βγούμε έξω και θα πιούμε και το ποτάκι. Με μέτρο, είναι αυτό που λέμε Νίκο, με μέτρο όλα, έτσι. Ναι, δηλαδή και το τηγανιτό τώρα που είπε αυτό απέναντί μου. Δηλαδή και άμα φάμε και μία φορά τη βδομάδα τηγανιτό, δεν θα πεθάνουμε, δεν θα πάθουμε και κάτι. Όχι. Χρειάζονται και αυτά. Και το πιτόγυρο χρειάζεται, να μην είμαστε όμως υπερβολικοί, έτσι. Έτσι. Ωραία. Επειδή με ακούνε τώρα σίγουρα και οι γονείς μου, οι κολλημένοι εκεί, ο μπαμπάς μου, τα αρρωστάκια, αυτός ακούσει κανένα νέο, θέλω και από εδώ να τους ευχαριστήσω και τον αδερφό μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με περιμένουν και στους αγώνες, στους σωματισμούς, έχουν αγωνία. Καταρχάς, όποιος διαβάσει το ποστάρισμά σου που έχει κάνει ειδική αναφορά στο αδερφό σου, στη γυναίκα σου, στους γονείς σου που σε περιμένουν κάθε φορά στον τερματισμό με την αγωνία να σε δουν να τερματίζεις και με την περηφάνεια φυσικά. Γιατί για μένα είσαι πρεσβευτής, έτσι, γιατί είσαι πρεσβευτής αυτής της πάθησης. Προσπαθείς να τη διαδώσεις, προσπαθείς να ενημερώσεις τον κόσμο, που είναι πολύ σημαντικό λόγω της έλλειψης ενημέρωσης. Και είσαι ένα παράδειγμα για τους ανθρώπους που είτε φοβούνται, είτε έχουν αυτή την πάθηση, είτε είναι νέοι στο κλαμπ, ότι η ζωή δεν τελειώνει, όλα με μέτρο και φυσικά μπορείς να πετύχεις όλα, να κάνεις να πετύχεις όλα τα όνειρά σου. Έτσι ακριβώς. Έχω την τύχη να παίρνω μέρος σε πολλά συνέδρια, να μιλάω για τις εμπειρίες μου στους αγώνες, στη διαχείριση κτλ. Η κύρια έννοια μου είναι με τα μικρά παιδάκια. Και ο γιος μου τώρα έχει ένα συμμαθητή, το Γιωργάκη, που είχε το ίδιο θέμα και το είναι. Είναι πολύ σημαντικό να σε έχει δίπλα. Οι γονείς του είναι πολύ σωστοί, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, αλλά νιώθω ότι και αυτοί παίρνουν κουράγια από μένα και εγώ παίρνω κουράγια και από το μικρό. Γιατί περιμένουν και από μένα έναν αγώνα, ένα κάτι. Πώς θα το πω, κάπως έτσι. Είσαι παράδειγμα, όπως το έχω πει, είσαι ένα παράδειγμα, ένα ζωντανό παράδειγμα, πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά. Τι να πω. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να κάνω μια τελευταία. Νίκο, okay, από το φίλο του τον Άγγελο, με ρωτάει μου λέει να σε ρωτήσω πόσο μεγάλο πουλί είσαι τελικά. Πουλί? Τι πουλί? Πετούμενο? Γιατί τον είπε τον άνθρωπο έτσι? Ο αγαπημένος του φίλος του Άγγελος. Μου λέει πόσο μεγάλο πουλί είσαι τελικά. Εγώ να το απαντήσω, τεράστιο. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε υπέρ ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε και είναι και η ομαδάρα μας. Όλος ο κόσμος. Φιλιά στο Γιαννάκη. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στην αναμονή. Δεν ξέρω για κάτι σχετικό θα θέλει να πει, να τον ακούσουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλει. Γιώργος. Ο Αντώνης είναι εκεί. Όχι, εδώ, όχι. Εδώ. Ο Αντώνης εδώ. Έλα, κλείστε, ο Αντώνης. Τι θα γίνει, Αντώνη, να το πάρω εγώ το πιδάλιο. Ποιο είναι, κλείστε. Να το πάρω εγώ το πιδάλιο. Δουλίτσα, θα κάνουμε. Δεν θέλω να πω ποιο είναι στον αέρα τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο τη Ελλάδα. Αν το βορειαριάν άρα. Κατάλαβα. Αντωνάκη, άσε τα ραδιόφωνα και πάρε έτσι, μπράβο. Φίλε, με πιέζει, τι να σου πω. Να σου πω την αλήθεια. Με πιέζει, λέει, τι θα γίνει, δεν θα έρθω. Έτσι. Τι να τον κάνω κι εγώ, εντάξει, 20 ευρώ μου δίνει, όσα λεφτά πήρα από τη δουλειά του έτσι δεν μου τα δίνει, τι να κάνω κι εγώ. Κατάλαβες, πρέπει κι εμείς κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είπαμε, πιστεύω ότι ήταν καλό αυτό, έτσι, Αντώνη, κάποια πραγματάκια έτσι να λέμε και διαφορετικά από το ποδόσφαιρο, δεν είναι η ζωή μας μόνο το ποδόσφαιρο και ειδικά όταν είναι τόσο σημαντικά θέματα και θέματα τα οποία έτσι όλοι μπορεί να περνάμε από δίπλα τους, αλλά μόνο όταν έχετε το πρόβλημα πάνω μας καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι, έτσι. Όπως είπες εσύ, είναι μια πάθηση που τη γνωρίζει όλος ο κόσμος, σαν έννοια. Ναι. Πραγματικά όμως δεν ξέρει τι πραγματικά είναι. Σαν έννοια την ξέρουν όλοι, αλλά τι είναι και από τι προέρχεται, λίγοι γνωρίζουν. Έχω μια φίλη που έχει πρόβλημα έτσι σχετικό.
Λοιπόν, κάτσε να δω. Και 27. Να διαβάσω τότε τους υποστηρικτές, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, δηλαδή να μπούμε κανονικά στην εκπομπή και να ξεκινήσουμε με τα του Άρη, που θα στεναχωρέσουμε έτσι τους συνοπαθούς μας σήμερα λίγο, γιατί θα μιλήσουμε περισσότερο για μπάσκετ. Ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει η εθνική ομάδα αύριο και τη Δευτέρα. Αυτό το ξενέρωμα με την εθνική. Ξενέρωμα γιατί δεν υπάρχουν και στόχοι, έτσι. Ευτυχώς είναι η τελευταία φορά. Τελευταία, τα δύο τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο να διαβάσω με τους δύο βασικούς υποστηρικτές που είναι και αυτό το βράδυ μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Ξεκινάω με τη Mazda Manatiris και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη στη Mazda Amanatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Amanatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Το τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτο ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά θα αναφέρω 2-3 από αυτές. 2 μπέργκες με γύρω και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 2 special burgers, ένα τσίκις και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Λοιπόν, ακριβώς ρε φίλε, 9.30, δηλαδή έχω γίνει number one, εντάξει. Prime time έτσι κι αλλιώς, εντάξει, μην λέμε τα πράγματα. Ακούμε λοιπόν, ότι είσαι και πίσω από τα desk σήμερα. Πάντα, τώρα είμαστε και εγώ και... Πρώτη φορά το βλέπω. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά με επικαιρότητα Άρη, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές του 2310-287 και 38 για θα είναι δικό σας. Θα σχολιάσουμε τα πάντα σχετικά με την κεντρινόμαυρη επικαιρότητα. Όλα αυτά σε λίγο στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ο φίλος μου ο Αντώνης με την κόρη του την Όλγα εδώ στο στούντιο. Φυσικά και εγώ, η αφέντου μου τσουνάρα μου εδώ. Λοιπόν, 2310-287 και 38, ανοιχτό θα είναι καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ξεκινήσουμε εμείς με σχολιασμό και όποτε θέλει κάποιος να συμβάλλει και να συνεισφέρει στην κουβέντα μας ή να ακούσουμε τη δική του άποψη, μπορεί να διαφωνεί από τη δική μας, έτσι. Εδώ πέρα είμαστε, επαναλαμβάνω, το 2310-287 και 38. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα στην αρχή. Ποδόσφαιρο που θα το κλείσουμε αμέσως, γιατί δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, Αντώνη. Σαββατοκύριακο έχουμε μόνο το φιλικό στις 3.30 ώρα το Σάββατο με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ναι, ναι, ναι. 10 ευρώ γενική είσοδο. 10 ευρώ γενική είσοδο, νομίζω 15 είναι στα επίσημα. Δεν είναι γενική είσοδο. 10 ευρώ σε όλες τις στήρες, επίσημα, εντάξει, που είναι 15, και τα παιδιά μέχρι 12 ετών ελεύθερα σε όλες τις στήρες. Δηλαδή η Όλγα μπαίνει τζάμπα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Όλγα. Τα πας, Όλγα. Πας στο τρίτο όνειρο αριστερά η Όλγα. Θα πας στο γήπεδο του Σάββατο, Όλγα. Θα πας στο γήπεδο του Σάββατο που παίζει ο Άρης. Πολύ σαφής απάντηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε κατά το πιστικότατη. Δεν έχουμε, έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα για ποδόσφαιρο. Τίποτα. Επειδή έχεις και πάνω από έτσι. Θα πω είναι ενδιαφέρον το φιλικό. Ναι, μόνο μία. Καλά, είναι τέταρτη στη Βουλγαρία. Ενδιαφέρον το φιλικό γιατί θα παίξουν αρκετοί βασικοί. Ποιοι θα παίξουν δικοί μας. Ναι. Λογικό είναι να παίξουν. Γι' αυτό γίνεται το φιλικό. Για να παίξουν. Ένα φίλο, Νίκο του Παπαδόπουλο, προηγουμένως, που ομολογουμένως δεν τη σκέφτηκα αυτή την πιθανότητα. Φαντάζομαι λέει να παίξει ο Τσιλιγκύρης στο. Και να τραυματιστεί. Γιατί δεν θα παίξει. Λογικά. Στην αρχή γέλασα, αλλά φαντάσου τώρα. Λογικά δεν θα παίξει ο Τσιλιγκύρης. Θα παίξει. Εννοείται πως θα παίξει. Για να πάρει ένα παιχνίδι τουλάχιστον επάνω. Το εννοείται. Δηλαδή αν γίνει και αυτό. Αν τραυματιστεί ο Τσιλιγκύρης, τι γίνεται. Εντάξει, αν γίνει και αυτό. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Όχι όλα γι' αυτό. Πες μου ένα τροματοφύλακα που έχει τραυματιστεί φέτος η Super League. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν έχει. Δεν νομίζω έχει τραυματιστεί. Να... Κάτσε τραυματιστεί. Τώρα μου διαφεύγει. Ένα στη ΣΑΕΚ δεν ήταν. Όχι, ο πέρσι ήταν. Αυτός. Νομίζω, αλλά ήταν για πέρσι. Λίγο, για πολύ λίγο. Ναι, τέλος πάντων. Θα μου πεις τώρα, λογικό είναι αυτό που λες. Έχουμε τρεις τραυματοφύλακες. Ένα τραυματίστηκε, ένα πήρε κόκκινη. Τι είπα. Εντάξει. Αλλά πρέπει δυστυχώς
Δεν ήταν το ότι τραυματίστηκε ο Κουέστα, ήταν ότι ο νούμερο 2, οι ικανότητες του ήταν πολύ πιο κάτω από, από αυτό που περιμένεις από κάποιον δεύτερο τερματοφύλακα. Έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή ήσουν από την τελευταία φορά που ήρθες εδώ πέρα, έχουν περάσει αρκετά παιχνίδια. Ένα γενικότερο σχόλιο ήταν, νομίζω, και μάλιστα πρέπει να είχες έρθει, γιατί θυμάμαι που λέγαμε για τις τέσσερις αγωνιστικές. Είχα έρθει. Ήταν ακριβώς πριν τις τέσσερις αυτές τις αγωνιστικές που περνάνε, γιατί συζητούσαμε με πόσους πόνους θα είμαστε ευχαριστημένοι. Είχα δώσει μονόστιλο την Super League τότε. Θυμάμαι, ήταν. Ναι, 0 στα 10 που κάνεις. Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, ας την Super League, για τον Άρη μιλάμε. Οι 10 βαθμοί. Αν σου λέγαμε πριν ότι στα 4 μας θα πάρουμε 10 βαθμούς, ευχαριστημένοι, είμαστε καλά ή όχι? Όχι. Όχι. Ήθελες 12 εσύ, αν μπορείς. Ήθελα 12 γιατί, γιατί έβλεπα τι πρόγραμμα ακολουθεί. Ναι. Για μένα αυτό που έγινε στον Πανεπιστήμιο είναι αλητία, όχι αυτοκτονία. Αλητία. Ναι, να πούμε, εγώ ξέρω τις 6 επόμενες αγωνιστικές. Αυτές. Και οι επόμενες 3 είναι δύσκολες, δεν μόνο οι 6. Και οι επόμενες 3 είναι δύσκολες. Ναι. Δηλαδή σε επόμενες 9 έχουμε ένα βουνό. Με 6 γιατί? Γιατί οροθετούμε ότι μετά τις 6 μπαίνουν οι μεταγραφές του Γενάρη. Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Είναι μεταγραφές 6, του 6, Γενάρη. 6 Γενάρη που παίζουμε με τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι η 7η αγωνιστική. Ναι, σε έχουμε 6 παιχνίδια πριν παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. 6 είναι 3 6, και 3. 6, σωστό, 6, έχεις απόλυτο δίκιο. 4, 6, 4 το έκανα και 2. 2, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι, πρόσεξε, γιατί όχι μόνο στον Άρη, αλλά για τον Άρη εμείς ενδιαφερόμαστε, λίγο πολύ σε όλες τις ελληνικές ομάδες γίνεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ότι η μεταγραφή που θα πάρεις θα είναι 1η Ιανουαρίου, θα μπορεί να παίζει. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Γιατί δηλαδή στον Άρη δεν το έχουμε δει. Ποτέ, τα τελευταία ποτέ χρόνια. Όχι, αλλά επί 90% αν δεν το έχουμε δει. Αυτό. Ας το κλείσουμε. Ναι, και επειδή οι αδυναμίες ομάδες είναι χτυπητές και εδώ και καιρό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποια προεργασία η οποία θα φέρει και τους στόχους. Μέχρι το Γενάρη είναι πολύ δύσκολα, έτσι. Ναι, να πούμε, να τώρα, πούμε λίγο, να τα πούμε. Τουλάχιστον τα 6, έδρας. Τα 4 εκτός τα επόμενα είναι Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ατρόμητο και Όφη. Και τα εντός είναι με Λαμία και Βόλο. Και μάλιστα έχεις 2 συνεχόμενα εκτός έδρας. Δηλαδή καλά, μετά την ΑΕΚ παίζει εδώ με τη Λαμία και μετά έχεις 2 συνεχόμενα εκτός έδρας με Ατρόμητο και. Ναι, Ατρόμητο τελειώνει ο πρώτος γύρος και αρχίζει ο δεύτερος που είναι πάλι εκτός έδρας με τον Όφη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να έρθει μετά ο Μπέος στο Βικελίδης, στο Χαριλάου μάλλον. 6 παιχνίδια, για να το κλείσουμε έτσι, να πάμε στο πιο τέτοιο. 6, από αυτά τα 6 δηλαδή, γιατί την άλλη φορά μου είπε στα 4 θέλω 12, σε λίγο υπερβολικό σε βρήκα, να πω την αλήθεια. Εγώ έλεγα 10. Βέβαια 10 δεν έβαζα χ με τον Πανιόνιο προς Θεού. Αλλά μας αυτά τα 6 για πες μας και δεν θέλω, πρόσεξε, δεν θέλω τι εύχεσαι, τι βλέπεις με αυτή την εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα, έτσι. Με αυτή την εικόνα της ομάδας. Με ποια να πούμε, με άλλη. Μου βάζεις δύσκολα. Δεν σου βάζω καθόλου δύσκολα. Και εγώ θέλω 6 νίκες. Άλλο τι θέλω και άλλο τι βλέπω, έτσι. Και θέλω να είμαστε όσο μπορούμε αντικειμενικοί. Και άλλο τι ευελπιστώ. Ότι θέλω. Όχι, και το τι ευελπιστώ είναι το τι θέλω είναι. Το τι ευελπιστώ είναι το τι θέλει ψυχούλα μου. Ναι, άλλο τι θέλει ψυχούλα σου και άλλο τι βλέπεις. Είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή, σίγουρα βάζω τα 2 εντός που είναι 6 βαθμοί. Ναι. Και από τα επόμενα 4 βλέπω 4 με 6 πόντους. 4 μάλλον πόντους. 4 πόντους. 3 με 4 πόντους. 3 με 4. Δηλαδή 10 βαθμούς. Ναι. Εγώ, αν πάρουμε 10 βαθμούς, είμαι. Εγώ, αν πάρουμε 10 βαθμούς με τις ελλείψεις που έχουμε και με την εικόνα που δείχνουμε ένα ημίχρονο σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, το πετάμε. 10 βαθμούς είμαι πολύ ικανοποιημένος, φίλε. Συγγνώμη, αν εσύ πραγματικά μακάρι. Βάζεις τα 2 εντός ότι τα έχουμε πάρει. Ναι, τα βάζω. Τα βάζω, ναι. Και στα επόμενα 4 παιχνίδια δεν θα πάρεις 4 βαθμούς. Ξαναλέω. Λέω με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, εικόνα, που από τα 10 μάτς, τα 8 μάτς, το ένα ημίχρονο το έχουμε πετάξει. Ναι. Το έχουμε πετάξει. Δεν θα είμαστε πάντα σε εισαγωγικά τυχεροί. Να μην μας βάζει γκόλο, όπως το λένε, η Τρίπολη ή ο Όφης στο πρώτο ημίχρονο, να μην μας κάνει 0-2, ξέρω εγώ. Δεν θα είμαστε πάντα τυχαίροι και μην ξεχνάς ότι τα 4 είναι εκτός, δεν θα είναι εντός. Ναι. Άρα, αν παρουσιάσουμε το ίδιο, την ίδια εικόνα, δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Εντάξει. Εγώ, αν μου πεις, γιατί είπαμε με βάση την εικόνα που βλέπουμε μέχρι τώρα, αν μου πεις 10 βαθμούς σε αυτά, εγώ είμαι εντάξει. Ό,τι παραπάνω το θεωρώ, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Αν πάρουμε 12, θεωρώ ότι θα είμαστε στην εξάδα σίγουρα. Έτσι, όπως είπες εσύ. Αν πάρουμε 12 βαθμούς σε αυτά τα μάτς, θεωρώ ότι είμαστε εξάδα σίγουρα. Σαν έκτη, βέβαια. Να πούμε ότι υποτιθέστε ότι κάνουμε μεταγραφές και έχω. Ναι, δεν μπορώ να παίξω σε αυτά τα 6 μάτς, είπαμε. Ναι, όχι. Για αυτά τα 6 μιλήσαμε. Τα επόμενα θα σου μιλήσω. Τα επόμενα. Αν, ας πούμε, σε αυτά τα 6 μάτς, ξέρω εγώ, ο Φερρυπίν φάρει 9 πόντους ή 8. Και τη διετσία σου βάζω μέσα και όλα. Ναι, βέβαια, πες ότι παίζει 8 βαθμούς. Εάν η ομάδα καλύψει τα κενά της, ο δεύτερος γύρος μπορεί να είναι σύμφωνα του. Εντάξει.
Είδαμε, ευελπιστούμε. Εδώ είναι που λέμε ευελπιστούμε. Να σου πω γιατί. Γιατί βλέπεις με τι ομάδες παίζεις. Ναι. Βλέπεις με τι. Ναι, και το επίπεδο. Παίζεις με τη Λάρισα που έφαγε 3 από τη Λαμία. Όπως τα έφαγε. Παίζεις με την Ξάνθη που ήταν, έκανε ένα συχαμερό παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ναι, καλά. Το, εντάξει, και παίζει με έναν Όφη που θα δούμε αν θα το πιστεύω με το μεγάλο τέτοιο ήταν η ήττα της Λάρισας. Λοιπόν, να περάσω σε κάποια μηνύματα, σε δύο μηνύματα που έχουμε και να πάμε στο μπάσκετ. Αρκετά νομίζω είπαμε για το ποδόσφαιρο από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγωνιστική δάση το Σαββατοκύριακο. Το φίλο μας το Θανάση, καλή κυτρινόμαυρη εκπομπή μας. Εύχομαι να είσαι καλά. Και το φιλαράκι μας από την Γερμανία, ο Λευτέρης. Καλησπέρα από Χαριλάου Ζάχου. Αυτή τη φορά δεν βρεθήκαμε, αλλά την επόμενη θα τα πούμε από κοντά. Καλή εκπομπή, μια ζωή μόνο Άρης. Να είσαι καλά, Λευτέρη, σίγουρα. Θα τα πούμε, έτσι κι αλλιώς συχνά πυκνά επισκέφτεσαι παρότι ζεις στη Γερμανία την πόλη μας και φυσικά θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ που εκεί είναι τα δύσκολα, θεωρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά, γιατί κάτι έτσι τσέκαρα εδώ στο All About Aris, όσον αφορά, δεν το ήξερα αυτό να πω την αλήθεια, όσον αφορά την κατάσταση του Μποχωρίδη. Είπαν ότι τα παιδιά σήμερα είπαν ότι έβγαλε μέρος της προπόνησης και έκανε μετά ατομικό. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι στην αποστολή με, τον, με τη Λίμνο. Με τη Λίμνο δεν παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αν και ήμουνα. Λέει το ρεπορτάζ. Λέει το ρεπορτάζ. Να σημειωθεί, περνάμε τα μη ουσιώδη και πάμε στα ουσιώδη. Να σημειωθεί πως το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του παίκτη ανέφερε περίπου 2 μήνες από τις 10 Οκτωβρίου. Άρα 10 Δεκεμβρίου. Αλλά λέει πρόβλεψη την οποία προσπαθεί να ξεπεράσει ο παίκτη. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι καλό νέο. Φέτος δεν παίξει τώρα που θα έχουμε 17 του μήνα, πάει μετά για τις 23 του μήνα, πιθανότητα να γυρίσει 2 εβδομάδες νωρίτερα. Λοιπόν, χαιρετίσματα για στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ζιγκόλη, τον ΑΕΞΗ. Λέει, πες στο φίλο στον Αντώνιο, άρεσε να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο, όλους θα τους κερδίσει. Ας πάρει το κύπελο για αρχή, Γιάννη, και το πρωτάθλημα έχουμε χρόνο, έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα για να το πάρεις. Με το κύπελο μου θυμίζει πολύ χρονιά Καφτατζογλίου. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι Αριανοί. Ναι. Έχουν πάθει μια αιμονή με το κύπελο και δικό μας. Δεν υπάρχει αιμονή. Δεν υπάρχει αιμονή με το κύπελο, υπάρχει αιμονή με ένα τίτλο. Πάλι μου κάνεις ένα τέτοιο τώρα και θέλω πιο πολύ να δώσουμε βάρος στο μπάσκετ. Δεν είναι θέμα κύπελου, είναι ότι εκτός αν πιστεύεις σε ουτοπικά πράγματα, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, φίλε. Έτσι όπως είναι δομημένο το πρωτάθλημα, δεν μπορεί. Και από οικονομικής άποψης και εξωγηπαιδικής. Φέτος μιλάνε ακόμα και άρα, για το κύπελο. Άρα, δηλαδή και του χρόνου, αν είναι έτσι ο Άρης, ας πούμε, δεν υπέλθει κάποια ουσιαστική οικονομική αλλαγή στον Άρη ή και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, μπορεί να διεκδικήσει καμία ομάδα πρωτάθλημα, δηλαδή να απλά να το λέμε. Και φυσικά και εγώ θέλω πρωτάθλημα, θέλω, δεν θέλω κύπελο. Αλλά μπορεί να κατακτήσει ο Άρης, έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα. Τι να πω, να βγαίνω στο μικρόφωνο και να λέω βλακίες. Αν αφήσεις έξω αυτό το δομημένο πρωτάθλημα που λες, ναι. Θα με τζιγκλίζεις τώρα να σου πω πού έχασε ο Άρης βαθμούς. Πώς να το αφήσω, ρε φίλε, ωραία. Και εάν δεν υπήρχε αυτός ο εγκληματικός μεταγραφικός σχεδιασμός, πού θα ήταν. Άκουσε με, φίλε, και όλους τους βαθμούς αυτούς που λες να είχε, δεν μπορεί ο Άρης να τους κερδίσει όλους. Κατάλαβες. Ποιους όλους. Όλους δεν μπορεί να τους κερδίσει. Ούτε τους διαιτητές μπορεί να κερδίσει, ούτε όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσει, ούτε Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα δεν τα κερδίζει και η Ρεάλ. Δεν μπορεί να τα κερδίσει ο Άρης. Κατάλαβες, όταν παίζεις 30 μάτς είναι. Όταν παίζεις 30 παιχνίδια εχθρικά, δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα. Δεν είσαι η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, να βάλουμε τις φανέλες του Άρη, δεν μπορεί να τα κερδίσει όλα. Εκτός αν εσύ νομίζεις ότι μπορεί να τα κερδίσει. Εγώ λέω δεν μπορεί. Και όταν οι άλλοι χάνουν 4 και 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα, δεν θέλω κύπελο εγώ. Δεν θέλω πρωτάθλημα πριν πεθάνω, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ας πούμε. Εγώ σε ρώτησα κάτι. Άμα πρέπει να ονειροβατούμε, θες να ονειροβατούμε, να ονειροβατούμε. Δεν ονειροβατούμε. Σου είπα ότι εάν ο Άρης είχε τους παίκτες που έπρεπε να έχει. Τι θα γινόταν. Δες που έχασε βαθμούς και παίζουμε εσύ. Εγώ σου λέω ότι τους είχε όλους τους βαθμούς αυτούς που έχασε. Όχι όλους. Θα ήταν 2 βαθμούς κάτω, 4 βαθμούς από την πρώτη θέση. Θα έλεγε ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει ο Ολυμπιακός 26, δεν ξέρω πώ, 24 ο Πάο. 22. Θα έλεγε ότι Άρης μπορεί. Διεκδικητής, γιατί φεύγει το μισό πρωτάθλημα. Δεν διεκδικητής και τώρα είμαι που λέει ο λόγος που δεν είμαι. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Ανάλογα, θα μπορούσε να το διεκδικήσει. Ανάλογα την εικόνα που θα έχει η ομάδα, θα μπορούσε να το διεκδικήσει. Εγώ λέω ότι το 60% του παιχνιδιού παίζεται εκτός γηπέδου και εκεί ο Άρης είναι τελευταίος. 14ος είναι. Ούτε καν 13ος. 14ος είναι. Εξωγηπαιδικά. Εσύ πες ότι είναι δυνατός εξωγηπαιδικά. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο την ώρα που κάνω εκπομπή, είναι ζώο με ρούχα. Σήκωστο. Λοιπόν, πάμε όμως στο μπάσκετ, ας το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι σε ένα καλό
όχι αυτό το σημείο βέβαια που θέλουμε, αλλά είναι σε ένα σημείο, σε ένα σωστό δρόμο. Οριακό είμαστε και εκεί. Ναι, εντάξει. Οικονομικά είμαστε καλά. Εννοώ ως γενικά την κατάσταση στο τμήμα. Πάμε στο άλλο που θεωρώ ότι εκεί έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα και δεν είναι καν να καλύπτουμε την Αμερική. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα καθημερινά γίνονται όλο και χειρότερα για μένα. Βλέπουμε ότι παίκτες φεύγουν χωρίς να μπορούμε καν να τους αντικαταστήσουμε και δεν είναι ότι ο Γκάκιτς δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε ότι οι ικανότητες του οι μπασκετικές ήταν μειωμένες. Ήταν το μονάδα. Ναι. Αλλά από το τίποτα, από το να είμαι εγώ, ή μάλλον από το να μην είναι κανένας, κάτι ήταν και ο Γκάκιτς. Ήταν ο βασικός εντελεστής στη μοναδική σου νίκη μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν τόσο καλό, δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι τον Μποχορίδη που έκανε, μπορεί να κάνει και το παιχνίδι ζωή του Μποχορίδη. Έκανε άθλιες εμφανίσεις, αλλά εκεί ήταν. Ακόμη, αν δεν ξέρω να συμφωνείς αυτό, ακόμη και η νίκη μας επί του ΠΑΟΚ. Sorry, θα κοκαρδίσω λίγο τώρα τους ΠΑΟΚΣ που μας ακούν. Δείχνει, αυτό το έλεγα προχθές σε ένα φίλο, δείχνει την αδυναμία της φετινής ομάδας. Από ποια έννοια? Ότι όλοι τον κερδίσαν τον ΠΑΟΚ άνετα στην έδρα τους. Εμείς μπορώ να πω ότι στο τέλος, παρότι είχαμε προηγηθεί με 13-14 ναι, πόντους, ναι, ναι. Αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ και πήγε στην παράταση στο μάτς. Είναι σημάδια μιας ομάδας η οποία δεν έχει κάνει προετοιμασία, έτσι. Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, Αντώνη. Είναι δεν πολύ είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Ας πάμε όμως στην ουσία του προβλήματος για μένα. Επαναλαμβάνω, η ουσία του προβλήματος είναι το διοικητικό, έτσι. Και δεν λέω ότι φυσικά φταίχτης είναι ο κύριος Γουλιέλμος. Παρέλαβε μια κατάσταση πολύ άσχημη, αλλά. Απ' την άλλη πλευρά και ο ίδιος έχει κάνει τρομερά λάθη και πιστεύω, για να μην πω ότι έχει πει ψέματα, θέλω να πω ότι δεν είπε την αλήθεια. Καταρχήν ξεκίνησε την διοικητική του θητεία λέγοντας ότι δεν, αν το θυμάμαι καλά, τώρα το νόημα είναι αυτό, ότι δεν έχει ανάγκη κανένα, δεν θέλει κανένα δίπλα του. Εκτός αν το θυμάμαι λάθος, Αντώνη, έτσι. Όχι. Δεν έχω ανάγκη βοήθειας και τέτοια και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκρυμα, ότι κάποιος υπάρχει από πίσω. Έτσι για να αναλαμβάνει. Ναι. Ναι, για να αναλαμβάνει ένα καράβι με τόσα χρέη. Έτσι, ναι. Που πηγαίνει όντω προ τα βράχια, αλλά υπάρχουν τόσα χρέη από πίσω και το αναλαμβάνει και λε ότι δεν θέλω κανέναν δίπλα μου, κάπω έτσι τέλο πάντων το νόημα. Αυτό σημαίνει ότι ή άγνοια κινδύνου έχει ή τόσο πολύ άρης είσαι. Κάτι γίνεται. Ναι, ένα από αυτά τα δύο ή υπάρχει κάποιο από πίσω. Δεν υπάρχει άλλη λογική έτσι, εξήγηση να δώσω. Λοιπόν, και αυτή, για να μην παρελθοντολογούμε, φτάνουμε στο τώρα. Φτάνουμε στο σημείο να φεύγουν παίκτες. Ενώ χρειαζόμαστε παίκτες, να φεύγουν παίκτες. Να έχουμε μία νίκη, πέντε ήττες, ένα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά. Ο κόσμος να βγει να μαζεύει λεφτά με την. Αρρωγή του Super 3 και του Αλφα Σίγμα Άρη, έτσι. Και απ' την άλλη, εδώ για μένα είναι το σοβαρό. Μέχρι τώρα, μέχρι χθες, είχαμε το γεγονός ότι αυτά όλα τα χρήματα που μαζεύονται είναι για να πάνε, ας πούμε, όσον αφορά στους νέους παίκτες και όσον αφορά στην ενημερότητα. Πρώτα απ' όλα, ενημερότητα. Ναι. Πρόσεξε, ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, όπως λέει, και φορολογική, που μέχρι τώρα δεν το ξέραμε αυτό, έτσι. Ναι, έχει καμιά εβδομάδα που έσκασε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν το ήξερε. Ξέραμε μόνο για τα μπαν. Μπαν ξεμπαν, λέγαμε. Λοιπόν, άρα. Είπε και ο ΑΣ στην ανακοίνωσή του και ο Super 3 στην ανακοίνωση, αυτά τα χρήματα θα πάνε πιο πολύ, όχι πιο πολύ, 100% για αυτές τις ενέργειες. Όσον αφορά στο να έρθει κάποιος καινούριος παίκτης και να πληρωθεί η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και το μπαν, έτσι. Πρώτα απ' όλα το μπαν και οι καινούργιοι παίκτες. Διότι, αν θυμάμαι καλά, άμα πας θα το δεις το ΑΣ την ανακοίνωση, διότι όλα τα άλλα τα εξυπηρετεί και έτσι πρέπει ο μεγαλομέτοχος, έτσι. Βλέπουμε όμως, φίλε, εκτός τι να πάνε οι δημοσιογραφικές πηγές και στην εταιρεία που άκουσα, αλλά γενικά, άμα μπεις και στα κεντρώματα site, κάνουν λάθος. Βλέπουμε ότι ούτε αυτά μπορεί να τα εξυπηρετήσει ο μεγαλομέτοχος. Από τη στιγμή που ο Γκάγκιτς φεύγει πρώτον και ο Μόρις λέει και ο Ντραγκίσεβιτς απειλούν ότι αν δεν πληρωθούν. Δεν κατεβαίνουν. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι δεν μπορεί ο μεγαλομέτοχος αυτά τα έξτρα, ας πούμε, που επομίστηκε να τα εξυπηρετήσει, δηλαδή τα χρέη, δεν μπορεί ούτε τις υποχρεώσεις της ομάδος. Άρα τι κάνουμε, ρε φίλε, για πες τώρα, ποια είναι η αντιμετώπιση, τι πρέπει να γίνει. Εγώ, αν και ήμουν αισιόδοξος όσον αφορά το μπάσκετ, ότι. Από ποια, τι σε κανένα. Ότι εφόσον έφυγαν τα μπαν, πήραμε κάποιους παίκτες, αυτούς που πήραμε. Ναι. Πίστευα ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα καταφέρει να σωθεί η ομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος κιόλας. Βέβαια, αποδείχθηκε ότι οι κινήσεις που γίνανε ήταν λάθος. Η ομάδα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μια ομάδα
που έχει ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα μπροστά της δεν κάνει προετοιμασία, αυτό θα της βγει. Έχουν περάσει δύο και μήνες όμως. Δεν, ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν θα της βγει. Θα της βγει αυτό. Και βλέπεις ότι οι παίκτες είναι αλλού για αλλού. Κάποιοι παίκτες δεν μπορούν. Συν τους τραυματισμούς που ήρθαν, χάνεις τον καλύτερο σου παίκτη. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο, χάνεις τον καλύτερο σου παίκτη για κάποιους μήνες. Όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Όχι, τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι σημαντικό αυτό. Σου ξαναλαμβάνω. Μέχρι τώρα ξέραμε, πρώτον δεν ξέραμε ούτε για ασφαλιστική ούτε για φορολογική ενημερότητα. Πρώτον. Και μέχρι τώρα ξέραμε ότι και από τα χείλη του μεγαλομέτωχου έβγαινε αυτό, ότι ρε παιδί μου, το πρόβλημα είναι. Ας πούμε, αυτά που χρωστάει ο Άρης, ότι τα άλλα εξυπηρετούνται. Η ανάγκη, και άμα ρωτήσουμε έξω, θα σου πει κάποιος ότι και η περσινή ομάδα ήταν όλοι πληρωμένοι και το πρόβλημα ήταν τα μπαν, γιατί αυτά που δεν γινόταν ξεμπάν έτσι. Βλέπουμε ότι ούτε αυτά όμως εξυπηρετούνται, φίλε. Και πρόσεξε, η φετινή χρονιά έχει δύο μήνες που άρχισε. Δεν έχει τρεις, πέντε, δεν είμαστε στο τέλος της χρονιάς να πούμε ότι υπάρχει ένας, δύο μήνες απλήρωτη. Εντάξει, πόλο λίγο πολύ σε όλες τις ομάδες, αν ξέρεις Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα παρόμοιο ζήτημα. Εδώ μιλάμε τώρα μια ομάδα δύο μηνών και χρωστάμε τον ένα σε κάποιους αθλητές. Άρα φαίνεται ότι ούτε αυτά μπορεί να εξυπηρετήσει ο μεγάλο μέτοχος. Ναι. Άρα, αφού δεν μπορεί ούτε αυτά, ποια είναι η στάση μας, ποια πρέπει να είναι η στάση μας, τι θεωρείς εσύ ότι πρέπει να γίνει για μένα, συγγνώμη που θα το πω, μπορεί αύριο να αλλάξει έτσι διαμαγές η κατάσταση. Σήμερα που μιλάμε, ο άνθρωπος αυτός για μένα είναι επικίνδυνος όσο αναφορά την αγωνιστική επιβίωση ομάδος. Γι' αυτό μιλάω, γι' αυτό προσέχω τι λέω. Όσον αφορά την αγωνιστική επιβίωση, το να σωθεί η ομάδα, τον θεωρώ επικίνδυνο. Τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει, δεν είμαι ούτε νομικός, είναι επικίνδυνος. Πιστεύω, λέω εγώ. Στη συνάντηση που είχαν με τον Αφασίμα και τους οργανωμένους. Ναι, τι βγήκε να, δεν ξέρω τίποτα. Βγήκε ότι. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, ξέρουμε ποιες είναι. Ασφαλιστική ενημερότητα, το μπαν του Weaver και αντικατάσταση δύο παιχτών. Αυτά τα τρία για αρχή, για να μπορέσει η ομάδα να σωθεί. Για το Weaver ξέρω, για τα άλλα τα δύο ξέρεις πόσα για ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα. Αν άκουσες τίποτα. Μακαλίστηκα θα στα πω ότι πρέπει να είναι για τα τρία αυτά γύρω στα 60 με 70 χιλιάρικα κάπου εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι στο κατοστάρικο. Ναι, για εννοείς πάντα ότι βγαίνει μικρότερο νούμερο από αυτό που είναι το κανονικό. Πιστεύω ότι είναι στο κατοστάρικο. Δηλαδή και ο Γκάγκιτς για να φύγει που έφυγε δηλαδή θέλει κάποια αποζημίωση. Όχι, ο Γκάγκιτς δεν θέλει αποζημίωση, θέλει αυτά που δούλεψε. Αποζημίωση δεν θέλει εφόσον φεύγει. 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 Δεν το λέω. Αν θες, κάτσε. Τι θα πει. Θα του δώσουμε και αποζημίωση για τα άλλα που δεν δούλεψε. Όχι. Ναι. Οι δύο παίχτες που απολύνουν να μην κατέβουν στη Λίμνο και αυτοί θέλουν να πληρωθούν. Άμα είναι απλήρωτοι, βέβαια. Πρέπει να πληρωθούν. Το μπάντου Weaver που είναι, ξέρω εγώ. Το μπάντου Weaver ξέρω πόσο είναι. 23.000 όλο. 23.000 όλο. Θέλει για να διατηρηθεί. Την πρώτη δόση εγώ άκουσα ότι θέλει ο άνθρωπο. Άρα δεν είναι τόσο. Νομίζω λιγότερο. Βάλε και του παίχτε όμω που θα θέλει να έρθουν κάποια. Θέλει 61-60 εκεί θέλει. Δηλαδή ολόκληρο Άρη και μαζεύει από τον κόσμο. Ο κόσμο έδωσε λέει σε ένα τριμέρο 12 χιλιάδες και ολόκληρο σας δεν μπορεί να βρει 60 χιλιάρικα. Ας πέσει ρε φίλε, τι να σου πω τότε. Ας πέσουμε ρε φίλε. Ναι, δεν τον μπορώ ρε φίλε αυτό το πράγμα. Μπορεί να βρει ολόκληρο σας 60 χιλιάρικα. Έτσι. Η Γουλιέλμου είναι αυτή που αποτρέπει κάποιους να βάλουν λεφτά, κάποιους που τους λέμε ας πούμε μεγάλο παράγοντης ή μεγάλα μεγάλο κεφάλια στον Άρη, ξέρω εγώ. Αν η παρουσία του Γουλιέλμου είναι αυτή, ας βγουν να το πούνε. Ας βγουν μπροστά και ας πούνε. Φίλε, πρόσεξε, εδώ δεν χρειάζεται να πει κάτι ο Γουλιέλμος. Εκ του πρακτέου φαίνεται ότι δεν μπορεί. Σου λέει. Δεν κατεβαίνω αν δεν πληρωθώ. Και πρόσεξε, είναι τα φετινά. Το μπάτζετ της φετινής χρονιάς δεν είναι αυτά που χρωστάει ο Άρης πριν 3-4 χρόνια. Είναι της φετινής χρονιάς. Αδυνατή να τα εξυπηρετήσει. Τι περισσότερο δηλαδή για να πούμε ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος. Και δεν βγαίνει να το πει και ο ίδιος βασικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα τον κακίσει κανείς. Και για χιλιοστή, 325η φορά θα πω. Στον ΑΣΥΓΜΑ να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία όλα, όχι τα δημόσια, όλα. Κύριε Αρβανίτη, όλα τα οικονομικά στοιχεία. Είσαι μικρομέτοχος και εσύ, 10% έχει ο ΑΣΥΓΜΑ, δεν κάνω λάθος, έτσι όπως και στην ΠΑΕ. Κάνω λάθος, όχι. Λοιπόν, να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία της ΚΑΕ, όλα. Το καλοκαίρι δόθηκαν τα δημόσια. Δηλαδή στην ουσία δεν δόθηκαν στοιχεία. Πιστεύω ότι ο σημερινός πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ αν δεν το κάνει αυτό, τότε. Γι' αυτό εγώ, σαν Βλάξ, έλεγα, περίμενα από τον κύριο Ψηφίδη, έλεγα, δεν θα βγάλει μια ανακοίνωση να μας πει είναι έτσι όπως τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν μπορούσε σαν να βγάλει μια ανακοίνωση Ζάχου, γιατί αυτά που του δώσανε δεν ήταν αυτά που. Ακριβώς. Άρα τζάμπα τον έκραζα σε εισαγωγικά τον άνθρωπο. Ναι, αλλά και αυτό δεν είπε. Δεν βγήκε να πει. Δεν βγήκε να πει ότι αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το καλό του Άρη. Να φτάσουμε Δεκέμβριο τώρα. Κοντά Δεκέμβριο και να μην έχουν απλό, αυτά είναι το καλό. Εγώ λέω ότι αυτό ήταν το κακό του Άρη.
Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ μετά την συνάντηση των οργανωμένων κτλ., ότι αύριο θα δοθεί ένα ποσό της τάξης 15-20.000 ευρώ. Ναι, που μάζεψε ο κόσμος, έτσι. Ναι, για να διευθετηθούν κάποια πράγματα όπως φορολογική ενημερότητα που είναι μεγάλος ραχνάς, του Weaver το θέμα. Και φυσικά κάποιες δόσεις του άρθρου 99 που έχουν μείνει πίσω, και αυτό σημαντικό. Ναι. Και από εκεί και πέρα, περιμένουμε το επόμενο ντός στο παλέ να γεμίσουμε για να έχει ρευστότητα η ομάδα. Και κάτι ακόμη θέλω να πω, γιατί θα πάμε και στο διάλειμμα και ελπίζω μετά να έχουμε και τις απόψεις του κόσμου. Για τον ΑΣ θέλω να πω κάτι, για τον κύριο Αρβανίτη το είπα. Να ξέρουν εκεί στον ΑΣ, ειδικά στον ΑΣ, που είναι ο θεματοφύλακας, επαναλαμβάνω. Και η μαμά, στο πούμε, αυτό που λέμε πάντα και για το ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και για το μπασκετικό, έτσι. Να πω τον κύριο Αρβανίτη ότι είδα το συμβούλιο, δεν ξέρω αν το πρόσεξες εσύ, για να μην κρυβόμαστε. Τη λέω συνέχεια αυτή την έκφραση, τι να κάνουμε, τι χάνει να είναι, να μπορούμε να πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές αυτή την περίοδο. Από τους 10 τέλος πάντων συμβούλους του ΑΣ, οι 9, να μην πω οι 10, ήταν υποψήφιοι βουλευτές ή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μην τυχόν και πέσει ο Άρης επί Νέας Δημοκρατίας ξανά. Το ακούτε εκεί στον ΑΣ όλοι εσείς? Θα είστε υπόλογοι. Καταλάβατε? Οικονομικό πρόβλημα έχει ο Άρης. Θα δώσετε χορηγία, νταϊλίκι, όπως κάνατε και σε άλλους. Νταϊλίκι. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό, ποιος θα πάει να το διεκδικήσει? Νταϊλίκι. Καταλάβατε? Νταϊλίκι χορηγία. Έκο, μέκο, σέκο. Δέπα, ξέπα, είπα. Νταϊλίκι χορηγία θα δώσετε. Αύριο. 300.000, 400, 500. Όπως δυνατόν σε όλους όταν είχαν πρόβλημα. Καταλάβατε? Δεύτερη φορά επί Νέας Δημοκρατίας δεν θα πέσει ο Άρης. Νταϊλίκι θα το σώσετε. Μην πω ότι δεν θα κατεβαίνουν και αντίπαλοι στο παλέ. Όχι μόνο δημοτικοί συμβούλοι, και να έρχεστε πριν κάποιους μήνες και να μας πρίζατε. Ναι, μην σας πω ότι μας πρίζατε για να σας ψηφίσουμε. Εντάξει, και να βγαίνετε κούκλοι. Και για να έχει φωνή ο Άρης Παντού και τα λοιπά. Ναι. Κούκλοι. Εντάξει. Από τους 10 και οι 10, μην πω οι 11, είστε πρώην οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και υποψήφοι βουλευτές. Μην τυχόν και γίνει στραβή στο μπάσκετ, δεν θα το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο ο Άρης είναι μεγάλος, στο μπάσκετ είναι τεράστιος. Μην πω ότι είναι ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, δεν θα το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Καθίστε καλά. Αυτά. Τι έπαθες? Τίποτα, βλέπω ότι λίγο... άλλο μεγάλο του μπάσκετ που χάνει 10 πόντους από την Άλμπα μέσα στην έδρα του. Ποιος είναι αυτός? Παναθηναϊκός, Άλμπα για τα ρωστάκια, τώρα έχει γίνει 60-64. Πλάκα κάνεις, χάνει από την Άλμπα. Πρέπει να χάνει από την Άλμπα, γιατί έπαιξε όταν κερδίσει πάνω και από 20 πόντους. Για τα ρωστάκια που μας ακούνε και έχουν παίξει και οι ενδιαφέροντα για τα αποκριματικά. Αγγλία Μαυροβούνη να πούμε 1-0. Αλβανία Ανδόρα 1-0. Γαλλία Μολδαβία 0-1. Μπράβο, δεν δώσε, μπράβο. Πορτογαλία Λιθουανία 1-0. Και Σερβία Λουξεμβούργο 1-0. Ρε εσύ, αυτό το καφενείο χάνει από την Άλμπα. Είναι συνέχεια πίσω. Η Άλμπα μπορεί να είναι και μια από τις χειρότερες ομάδες της Ευρωλίγκα και χάνει από την Άλμπα. Είναι συνέχεια πίσω, φοβερό. Παιδουλάκι ήθελες. Πώς το λένε, GBT, πώς το λένε. Παίζει ο τεράστιος Μαύρη. Κύριε Γιανακόπουλε, Πετρουλάκι. Πετρουλάκι. Το Πετρουλάκι με τον Πεδουλάκι, πώς το κάνουμε συνέχεια. Θα φτερνίζεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη στο 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 11. Εδώ ο Αντώνης και εγώ. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Αντώνης και Ζάχος, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Το 2310-287 και 3 οκτάρια ενεργό. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Είπαμε κάποια πράγματα για το μπάσκετ περισσότερο. Την άποψή σου δεν την άκουσα. Θέλω να μου την πεις και εσύ. Πριν πάμε. Κάτσε να διαβάσω εδώ το μήνυμα του φίλου του Νίκου που λέει: δεν ξέρω πώς, αλλά το μπάσκετ πρέπει να συνέλθει. Δεν μπορεί κάθε χρονιά να ανησυχούμε. Άσε που και να πέσουμε, δεν σβήνουν τα χρέη. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιοι θεωρούν και μάλιστα το προτείνουν και σαν λύση, Αντώνη. Ναι. Να και... πέσουμε, λέει, στο μπάσκετ. Καλά, είστε όχι, καλά, ρε. Άφημοι προτείνουν και διάφορα, εντάξει. Να πέσουμε για να σβήσουν τα χρέη. Τι να πω, ρε. Πραγματικά
Δεν μπορώ να πω. Πιστεύω ότι αυτός που το λέει μπορεί να είναι μέχρι 20-25 χρονών. Βία, ας πούμε. Να πέσουμε για να σβήσουμε. Άσε που δεν σβήνουν τα χρέη. Αν πω ότι και έσβηναν. Να πέσουμε για να σβήσουμε. Και μετά να ξανανεύουμε σε 10 χρόνια, ξανά έχουμε χρέη, να ξαναπέσουμε. Ωραία δουλειά. Αντί να πούμε να βρεθεί ένας άνθρωπος, αν όχι Γιαννακόπουλος ή πώς το λένε του Ολυμπιακού, ρεσί, Αγγελόπουλος, ναι, να βρεθεί μία-δύο σκάλες πιο κάτω, να πούμε ότι με τα χάλια που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα του μπάσκετ και με λίγα έτσι, με κάποιο έτσι σεβαστό ποσό, όχι τεράστιο, να μπορείς να διεκδικήσεις τίτλους και εμείς λέμε να πέσουμε για να ζώσουμε τα χρέη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ακόμη και κάποιοι το λένε και ακόμη και τώρα, να πέσουμε για να σβήσουν τα χρέη. Από τη στιγμή που καταρχήν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι. Έχει κλείσει η πόρτα. Το αφημί που λένε. Αλλάξει αφημί. Ναι. Τι να αλλάξουμε αφημί, δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Να αλλάξουμε αφημί, τι να συγχωνευτούμε. Να αφημί. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά έχουμε λίγο πραγματικά. Αυτό είναι που λέω ότι το ποδοσφαιρικό Άρης έχει λίγο μπερδέψει τα μυαλά μας, ναι. Και συγχαίουμε τα πράγματα του ποδόσφαιρου με το μπάσκετ. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν θέλω να πω να λέω πράγματα, θα υπάρχει πρόβλημα και αυτό και θα δείτε και θα κάνετε. Από τη στιγμή που δεν έγινε στο ποδόσφαιρο τίποτα με τρεις πτώσεις, είμαι σίγουρος ότι δεν έγινε και στο μπάσκετ, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερο το φορτίο αν ο Άρης προς Θεού πέσει στη μικρότερη κατηγορία στο μπάσκετ, εντάξει. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο το φορτίο από ό,τι ήταν για τον ποδοσφαιρικό Άρη, παρότι σαν ποδόσφαιρο, σαν άθλημα, σαν δημοτικότητα, το ποδόσφαιρο φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Αλλά διαφορετικός είναι ο Άρης του μπάσκετ, δυστυχώς, που είναι τεράστιος. Άλλο είναι το DNA, άσχετα που έχουμε μία εικοσαετία να βρεθούμε σε διεκδίκηση τίτλων. Άλλο είναι το DNA του συλλόγου στο μπάσκετ. Και αυτό θα φανεί αν έρθει ένας άνθρωπος και δώσει μία έτσι αχτίδα φωτός. Τότε θα δεις η σπίθα πώς θα γίνει κατευθείαν μπουρλότο. Εκεί φαίνεται η διαφορά. Σου προκαλεί εντύπωση που τόσα χρόνια δεν έχει εμφανιστεί κανένας. Δεν έχει εμφανιστεί κανένας. Και πού οφείλεται αυτό. Και στον μπάσκετ ποιο εμφανίστηκε. Στον μπάσκετ, ναι. Ποιο εμφανίστηκε στον μπάσκετ. Κάποιο να πάρει αυτή την ομάδα. Όχι, είπε ένα εμφανίστηκε. Ποιος όχι, δεν εμφανίστηκε κανένας. Ένα εμφανίστηκε. Έτσι. Και έγινε αυτό το μπέρδεμα που έγινε. Για το Λάσκαρη λες τώρα. Ναι, βέβαια. Διότι τα χρέη προ-Λάσκαρη, ο κ. Αβανίτης φρόντισε και τα έκανε ένα φοβερό νοικοκύρεμα. Και η ομάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλοι οι παίκτες ήταν πληρωμένοι. Ωραία, πα σε μια ζήτηση, δεν θυμάμαι ποιο την έκανα προχθές. Ο Ιφιωτάσος ήταν εδώ μαζί μου. Τα χρέη του Άρη, ένα λεπτό, λίγο ξεχνάμε και πιστεύω και εσύ ξεχνάς. Τα χρέη του Άρη από τη στιγμή που έγινε η ειδική εκαθάριση, γιατί προχθές το σχολιάζαμε, έγινε η ειδική εκαθάριση με το νόμο του Βενιζέλου, έτσι. Για ΠΑΟΚ Άρη, άσχετα αν μπήκε μετά και ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής, μάλλον πει το θυμάμαι πολύ καλά. Ο Ηρακλής φώναζε τότε και ο πρώτος που μπήκε στη διάταξη αυτή ήταν ο Ηρακλής, έτσι. Λοιπόν, φώναζε ο κόσμος, το φυσικά όχι η διοίκηση. Και ο πρώτος που μπήκε στην ειδική αυτή διάταξη της εκαθάρισης του Βενιζέλου ήταν ο Ηρακλής. Και μπήκε και από την Χαραμάδα και μπράβο του και ο Πανιώνιος, ο ποδοσφαιρικός Πανιώνιος τότε. Λοιπόν, τα χρέη του Άρη, διότι το 2004-2005 δεν θυμάμαι πότε είχαν μηδενιστεί, έχουν ονοματεπώνυμο, φίλε. Ονοματεπώνυμο έχουν και δεν είναι του Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης μπορεί να έκανε το 1 κιλό 1.300, αλλά το 1 κιλό δεν το έκανε ο Λάσκαρης. Να μην ξεχνόμαστε. Ούτε να έχουμε τη μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι, έχουν ονοματεπώνυμο τα χρέη του Άρη. Επαναλαμβάνω, εκαθάριση νόμος Βενιζέλου. Γένεσης, και όταν αφήνει γένεσης την ομάδα, την παρέλαβε κάποιος άλλος την ομάδα. Εντάξει, εκεί γίναν τα χρέη. Το 70-80% έγιναν μετά. Αν λες ότι το 1 το έκανε 1.300, δηλαδή ο Λάσκαρης. Ναι, αλλά αν ήταν 1 κιλό το έκανε 1.300. Δεν το έκανε το 1 κιλό ο Λάσκαρης, μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε. Το ένα κιλό ποιος το έκανε. Θυμάμαι τα συμβόλαια επί Λάσκαρη, ναι. Ήταν εξωπραγματικά. Ναι φίλε, εγώ ξέρω ότι την πήρε. Ερχόντουσαν παίκτες με συμβόλαια ποδοσφαίρου. Ωραία. Εγώ ξέρω ότι την πήρε, όπως σωστά είπε, στην ομάδα μετά την υπαγωγή στο 99, ναι, ναι. Με, που την έβαλε ο κύριος Αρβανίτης. Την πήρε, αν θυμάμαι καλά, με κοντά στα 3,5 εκατομμύρια χρέη. Ναι. Και την άφησε λίγο κάτω από 5. Κάπου εκεί. Τώρα μπακαλίστηκα στα λέω. Εντάξει, ναι. Τα 3,5 δεν τα έκανε όμως αυτός, που δεν ήταν 3,5, με την υπαγωγή πήγαν 3,5, κοντά στα 5 ήταν. Κάνεις όμως και λίγο με αναγωγή αυτό. Στα πόσα χρόνια μέσα έγιναν 3,5 και εντάξει. Στα πόσα χρόνια έγιναν 2. Εντάξει. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι τα εγώ συμβόλαια. Δεν βγάζω, άκουσα, εγώ δεν βγάζω λάδι τον κύριο Λάσκαρη προς Θεού. Όχι, δεν είναι για λάδι, αλλά έτσι.
σίγουρα και αυτός πήρε μια κατάσταση που την έκανε χειρότερη. Αλλά η κατάσταση ήταν διαμορφωμένη. Όταν εγώ έβλεπα, ας πούμε, συμβόλαια των 250 και των 300.000 ευρώ στο μπάσκετ με παίκτες αμφιβόλου αξίας. Ναι. Με κάτι παίκτες που είχαν διανοητικά προβλήματα και ξέρω εγώ διάσπαση προσοχής. Ναι. Θυμόμαστε αυτά, έτσι. Τα θυμόμαστε αυτά. Με τη διάσπαση προσοχής, μα τα μόνο στον Άρη παίρνουν. Πώς δεν ήρθε και κάτω με καμιά πατερίτσα. Εντάξει, δηλαδή φοβερά λοιπόν, πράγματα. Όχι, εγώ άλλο λέω. Η πατερίτσα ήρθε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ο Σάβιτς. Όχι, με σφαίρα στο πόδι. Με σφαίρα στο πόδι. Τον Κοντομινά τότε. Όντως το δαγκώσαν αρκετά. Λοιπόν, άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν είπα ότι θα ήταν μηδέν και ο Λάσκαρης δεν θα έκανε χρέη. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι τα χρέη του Άρη, το μεγαλύτερο ποσοστό, ήταν ήδη διαμορφωμένα όταν ήρθε ο Λάσκαρης. Και αυτά τα χρέη, επειδή οι Αριανοί δυστυχώς έχουμε κοντή μνήμη τελικά και μνήμη χρυσόψαρου, έχουν ονοματεπώνυμο, φίλε. Προφανώς θέλουμε να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν, το ξεχνάει, δεν κάνω τον έξυπνο. Δεν το ξεχνάει. Ναι, το ξεχνάει. Πες μου, ποιος είναι αυτός. Της γέννησης. Όχι, δεν ήταν η γέννηση. Η γέννηση πήρε με μηδέν, έκανε μετοχικό κεφάλαιο, δεν θυμάμαι το ποσό, νομίζω 300.000 ευρώ, και άφησε την ομάδα, την παρέδωσε στον επόμενο. Στον επόμενο την παρέδωσε με ελάχιστα ως καθόλου χρέη. Καθόλου δεν ήταν ελάχιστα. 100.000 χρέη, 80-120 εκεί. Ο επόμενος ήταν ο Γιώργος Τζεμπελέκης. Τζεμπελέκης, αυτός με τα γυαλιά. Ναι. Εντάξει, για να μην ξεχνάμε. Γιατί όλοι θυμόμαστε τον. Πώς το λέγανε. Της γέννησης. Όχι, ρε. Ποιον είχε πρόεδρο ο Τζεμπελέκης. Θα με τρελάνεις τώρα. Καλά, ρε φίλε. Το κύριο Δαμιανίδη. Τι κόλλημα είναι αυτό. Yeah. Λοιπόν, σε έβγαλα και εκτό αέρα να σου το θυμίσω. Λοιπόν, ο κύριο Δαμιανίδη όμω ήταν υπάλληλο. Δεν ήταν μεγάλο. Διευθύνων σύμβουλο. Υπάλληλο. Ναι. Πληρωνόταν έτσι. Ναι, υπάλληλο. Ναι. Γιατί ζήτησε μετά, θυμάμαι και τα λεφτά. Ναι. Έκανε και αγωγή στον αγωγή, Άρη. Αγωγή και ζητούνται πρόβλημα. Γίνονται αυτά, ρε φίλε. Μπράβο σα. Λοιπόν, και ήταν υπάλληλο τη Καϊάρη. Πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ήταν ο κύριος Τσεβελέκης, ο οποίος είπε το αμίμητο, το πολύ ωραίο τότε στη Λέσχη. Με πολύ ωραίο ήταν αυτό. Να γίνει σαν κοινό ταμείο του ΙΠΑΕ και της ΚΑΕ, να έχουν ενιαίο ταμείο. Ναι, βέβαια, ναι. Θυμάμαι και ήταν, αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Σούμπιτι και οι δύο. Ναι, πολύ ωραίο, ρε φίλε. Φοβερό ήταν αυτό. Φυσικά δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν πρόεδρος της ΠΑΕ. Δεν το δέχτηκε όπως ήταν λογικό. Και κύλησε το ποτάμι. Επαναλαμβάνω, να μην έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Τα πράγματα ξεκίνησαν και πήγανε προς την άσχημη κατεύθυνση πολύ πριν έρθει ο Λάσκαρης. Βέβαια με τον Λάσκαρη επιδεινώθηκαν και ήταν χειρότερο αυτό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε στην αρχή όχι όραμα για μένα, αλλά ελπίδα στον κόσμο. Όσοι βλέπαν όραμα με τον Λάσκαρη. Με κάποια ερωτηματικά. Όραμα δεν βλέπανε γιατί υπήρχαν πολλά ερωτηματικά. Οπότε εντάξει, είδαν κάποια ελπίδα, όραμα δεν νομίζω να είδανε. Ότι κάποιοι μιλούσαν και για όραμα στην αρχή με τον. Όταν όμως απάντησε στην ερώτηση γιατί δεν πληρώνεται κατευθείαν τα χρέη να τελειώνουμε αφού έχετε λεφτά, και τους απάντησε εκείνη την αστιότητα ότι θα τα πληρώσουμε σιγά σιγά. Ναι, να μην προκαλούμε. Γιατί θυμάμαι τα. Τέλος πάντων, ας πάμε στο φίλο μας να ακούσουμε την απόψη του. Καλησπέρα. Καλησπέρα τα παιδιά, τα καλά. Καλησπέρα, το όνομά σου, φίλε μου. Ο Αργύρης είμαι, Πεζάχο. Έλα ρε Αργύρη, τι λέει ρε φίλε. Καλά. Δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι τις απόψεις μας ή θες να ακούσουμε τη δική σου φυσικά, έτσι. Εγώ όχι συμμερίζω με την άποψη σου, Ζάχο. Mm. Αυτοί οι παίχτες που παίζουν τώρα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη παλιά δεν θα περνούσαν έξω από το παλέ. Καλά, δεδομένα. Θα φοβόντουσαν να περάσουν έξω από το παλέ. Λέω που κατάντησε το μπάσκετ και εμείς και εσείς να μην έχουμε 70-80-100 χιλιάρικα να τα σμπρώξει. Και εμείς με ένα μεγάλο πρόεδρο που έχει ρίξει λίγα λεφτά στον μπάζ, δεν λέμε, αλλά δεν είναι τίποτα να ρίξει 200-300 χιλιάρικα να κάνει και το. Αργυρί, τώρα δεν μιλάμε να δώσει στην ομάδα σου στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη 200 χιλιάρικα για να πρωταγωνιστήσει ή να βγει, ξέρω εγώ, Ευρωλίγκα, ας πούμε, που δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν λέμε. Όχι, να για να σωθεί, μιλάμε έτσι, μιλάμε για σωτηρία. Ναι, για σωτηρία. Και πάλι δεν φτάνουν αυτά. Και πάλι, όπως λέει και ο Αντώνης, εδώ δεν φτάνουν γιατί. Τουλάχιστον σε εμάς, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερο, τουλάχιστον αγωνιστικό επίπεδο, είναι δεδομένα σε καλύτερο για μένα. Ο Άρης χρειάζεται αλλαγές παικτών, πρόσεξε, για μένα, αλλαγές παικτών για να παλεύσει να σωθεί, όχι για να σωθεί. Γιατί κάποιοι μου λένε, αν αλλάξουμε τρεις παίκτες, παραδείγματος χάρη, σώθηκε ο Άρης. Για μένα δεν σώθηκε και τρεις παίκτες να αλλάξει. Θα παλέψει ακόμη και έτσι για να σωθεί. Έτσι βλέπω, μακάρι να κάνω από την καρδιά, μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι. Πάντως, Ζάχο, σε παραδέχομαι, δεν σε ακούει πολλοί κόσμος.
είπες Άρη δηλαδή, και εγώ και για μας το λέω, αν δεν μπορεί ολόκληρος πάρκος, ολόκληρος Άρης να μαζέψει 100-200 χιλιάρια, τότε κλείσε το μαγαζί. Και βλέπουμε τέτοιο, έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ έγινε. Α, βλέπω τώρα αυτή την ώρα, Αργύρη, είναι ο Παναθηναϊκός παίζει Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που σε ελληνικό πρωτάθλημα κάνει περίπατο γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και χάνει, από μια, χάνει από την Άλμπα που είναι μια από τις χειρότερες ομάδες. 78-82, πόση ώρα θέλει ο Αντώνη? 4 λεπτά. Δηλαδή και αν κερδίσει, θα κερδίσει με το πολύ ζόρι. Λοιπόν, αυτό είναι το επίπεδο πλέον του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή πιο χαμηλά δεν νομίζω να υπάρχει. Πραγματικά πιο χαμηλά δεν νομίζω να υπάρχει και αυτό δεν ξέρω να συμφωνήσω, το είπα και προχθές. Βλέπουμε ότι ακόμη και στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχουν νέα ταλέντα. Δεν παίζει πλέον, δεν ξέρω, το βαρέθηκε ο Έλληνας στο μπάσκετ. Κάπως έτσι μου έρχεται. Δηλαδή από πίσω δεν βλέπω εγώ ταλέντα. Έβλεπες κάποτε, ξέρω εγώ τώρα, να μην θυμηθώ, και πριν 10-15 χρόνια. Δεν υπάρχουν ταλέντα από πίσω. Πιτσιρικάδες. Έτσι βλέπω. Σε αυτό μεγάλο φταίξιμο έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την ανταγωνιστικότητα, την έχει μηδενίσει. Οπότε δεν υπάρχει, γι' αυτό δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, δηλαδή, φταίει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, γιατί εμείς... παλικάρι μου, φταίει ο Παναθηναϊκός, αν είσαι μάγκας και εσύ, κάνει μια μεγάλη ομάδα και ένα πρωταγωνιστή. Αν είχες ένα πρόεδρο, δηλαδή ένα σμπόκο. Γιατί είναι αυτό, όταν δεν υπάρχει κίνητρο στις ομάδες. Ποιο είναι το κίνητρο τώρα μιας ομάδας να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα? Αφού όλες οι θέσεις της Ευρωλίγκα είναι καλυμμένες. Καλά, αυτό είναι λάθος της Ευρωλίγκα, εντάξει. Γιατί σε πάλι συνέβαλε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, με τα συμβόλαια της Ευρωλίγκα. Εγώ πάλι, τώρα έχουμε τον Αργύρη που είναι ΠΑΟΚ ο άνθρωπος, αλλά εγώ θυμάμαι την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη, έτσι, που συναντήθηκε με τον Μπερτομέου και στην ουσία του είπε κάνε ομάδα για Ευρωλίγκα και θα παίξεις. Και καλά του είπε. Αυτό του είπε. Παίξε φέτος, του είπε Ουλεπ Καπ. Γιατί ο Άρης είχε ούτε ένα εκατομμύριο μπάτζετ είχε εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά με ο Κάρο Γουάιτ. Εντάξει, είχε ομαδάρα, αλλά είχε 800-900 χιλιάρικα μπάτζετ. Παίξε τον είπε Ουλεπ, κάνε ομάδα, γιατί έβλεπε ο άνθρωπος προφανώς. Κάνε ομάδα, κάνε μπάτζετ Ευρωλίγκα και θα παίξεις. Εσύ τι λες, ότι η Ευρωλίγκα δεν θέλει τον Άρη στην Ευρωλίγκα? Θέλει την Άλμπα και την. Δεν θυμάμαι ποια είναι από την Τουρκία, μια 89η. Αυτές θέλει. Γάρπαστες. Όχι βέβαια, γάρπαστες. Αλλά κάνε ομάδα. Εγώ συμφωνώ με τον Άρη. Και τότε πιστεύω ότι θα έμπαινες, έτσι. Καλά, δεδομένο θα έμπαινες. Αν δεν πρωταγωνιστήσεις, τι θα σε πει ο άλλος? Μπες μέσα και να γίνεις εσύ. Κάνε ομάδα για Ευρωλίγκα, μπάτζετ και θα παίξεις, φίλε. Άσε τώρα, τα ακούμε τα παραμύθια. Καλά είναι, εντάξει, η Αθήνα η τέτοια, όντως ως ένα σημείο ναι, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Και εσείς, άκου, ο κόσμος σας πάει και στο μπάσκετ, έτσι. Έχετε μπασκετικό κόσμο, να μην λέμε τώρα. Πάει την ομάδα, δηλαδή εμείς. Ναι, φίλε, αλλά μόνο ο κόσμος τι να κάνει, ρε φίλε. Μπορεί να κάνει κάτι ο κόσμος, οποιασδήποτε ομάδα, όχι του Άρη. Τι να κάνει. Α, μάζεψε ο κόσμος ένα Σαββατοκύριακο 15 χιλιάρικα. Τι να κάνει, πόσο να μαζέψει. Και έχουμε μαζέψει. Πόσο να μαζέψει, ρε φίλε. Κάτι Περιστέρια, κάτι τέτοια. Τι ομάδα με 50 φυλάδων. Λες τι είναι αυτή εδώ πέρα. Τι να δει, δηλαδή δεν ξέρω και τι ακροματικότητες έχουν αυτά τώρα που δείχνει. Θα ήθελα να έχω μια φορά την ακροματικότητα που δείχνει τρεις ώρες όλα τα μάτς. Να δω πόσο πιάνει το μπάσκετ πραγματικό. Πιάνει ένα 5-6%. Καλή ερώτηση. Πολύ θα το ήθελα εδώ. Να σε καλά, Αργύρη. Έγινε, να είμαστε καλά, καλά. Καλό υγεία. Βράδυ, γεια. Υγεία, να σε καλά. Φίλο Παπαπέτρου, 34 πόντους, αν είναι δυνατόν, φίλο. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ρε Χριστό, έλα. Τι γίνεται? Ζακώ, ναι. Σε αυτό που είπες συμφωνώ απόλυτα. Σε ποιο? Σε αυτό είσαι πολύ ειδικός. Κάνε ομάδα για να παίξεις Ευρωλίγα, έτσι. Μα του το είπε, άκουσε με εκείνη την πρώτη τη χρονιά που πήγε, γιατί ήθελε να παίξει Ούλεμπο ο Λάσκαρ, ήθελε να παίξει Ευρωλίγα με τη μία. Και όντως είχαμε καλή ομάδα, αλλά φυσικά είχαμε ούτε ένα εκατομμύριο μπάτζετ. Και του είπε αυτό ο Μπερτομέου. Και σε αυτό, συγγνώμη, έχει δίκιο. Ο Μπερτομέου έχει δίκιο. Ναι, αλλά όχι, μην ακούω Παναθηναϊκός δεν φταίει, αφού υπάρχει πράσινη διαιτητική χούντα στην Α1. Hey, αυτό που λέει ο Αντώνης έχει δίκιο, ότι έχει εξαλείψει τον ανταγωνισμό. Έχει δίκιο, αλλά δεν είναι άλοθη 100% όμως. Ας είχες και εσύ. Κάνε όχι, μια. Όχι, κοίταξε. Ναι. Στο ποδόσφαιρο λέμε Ολυμπιακός διαιτησία. Γιατί στο μπάσκετ δεν είναι ο Παναθηναϊκός διαιτησία. Έχει ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχουν τώρα δίκιο οι Αγγελόπουλοι με αυτά που νευριάζουν αυτούς. Αλλά και οι Αγγελόπουλοι, βλέπεις, έχουν δίκιο. Ρίξε την ομάδα Α2. Και εγώ σαν Ολυμπιακός, αν ήμουν Ολυμπιακός, περιμένω όντως να παίξει ομάδα με Α2, γιατί δεν θέλω αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κάνω ομαδάρα στην Ευρωλίγκα. Έτσι, και στην Ευρωλίγκα από την μπάτσα σε μπάτσα είναι, ρε φίλε. Τώρα ο πρίτης με τον Σπανούλη και 40 χρόνια μέχρι τώρα. Ας τους διώξε, βλέ, και ας πάρει άλλους, χρήμα υπάρχει.
Έχει, ναι. Έχουν... Ναι, όταν ρίχνεις την ομάδα στην Α2 πρέπει να κάνεις κάτι μεγάλο στο, σε αυτό που θα παίξεις. Να διεκδικείς τουλάχιστον να μπεις Final Four. Όχι να είσαι ο σάκος του box στην Ευρωλίγκα. Ναι, κοίταξε. Εμείς τώρα τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, λέμε είναι δυνατός. Έχασε από τον Προμηθέα, ας πούμε, στον Κύπελλο. Τι γίνεται τώρα. Πρέπει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να γίνουν τόσο δυνατοί όσο ήμασταν τότε εκεί τα χρόνια. Μεγάλη πρέλευση και αυτά. Πού να γίνει, αυτό είναι τοπικό, ρε φίλε. Τοπικό είναι αυτό. Σχεδόν, ναι, σχεδόν τοπικό είναι αυτό να γίνει. Πρέπει να φύγουν. Κατάλαβα και κάτι. Κατάλαβα ποια τουρκικά φωτογραφικά, κάτι τα ρουσάφακα, κάτι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, έχουν. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν το brand name. Φίλε, κάνε ομάδα για Ευρωλίγα και θα δούμε αν θα παίξει. Εγώ λέω θα παίξει. Και ο κόσμο θα έρθει και γεμάτο θα είναι το γήπεδό σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το Palette Sport δεν είναι γήπεδο, είναι. Για Ευρωλίγα και το Παλαμάκι είναι. Μα έπαιξε Ευρωλίγα ο Άρης στο Palette Sport. Με Μάσκε, με Ιλιάδη, έπαιξε. Έπαιξε δύο χρόνια συνεχόμενα. Εντάξει, είπαμε. Να έχουμε και το λίγο και να βλέπουμε και. Τέλος πάντων. Ναι, σωστά, σωστά έτσι. Ναι. Okay. Έγινε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Γεια σου, Ρεζάχο. Τι γίνεται. Γεια σου και στο φιλαράκι σου, δίπλα. Έλα. Ο Αντώνης, το ξέρεις. Ακούω, Θανάση, έλα. Έλα. Δύο πραγματάκια. Πάμε, για πάμε. Ναι, δύο πράγματα για το μπάσκετ. Πάμε για το μπάσκετ. Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Εξαρτάται το τι θα γίνει με τον αυτόν που βάζει υποτίθεται το χέρι στη τσέπη. Αλλά δεν βάζει, δεν το βάζει, αλλά δεν υπάρχει. Το βάζει το χέρι στη τσέπη και πιάνει το παπούτσο. Αν έχει να βάλει στη τσέπη το χέρι του. Ναι, όχι, το έχει βάζει. Βάλει βάζει χρήματα. Βγάζει, δηλαδή. Έχει βάλει χρήματα. Έχει βάλει χρήματα. Δεν μπορεί να φτάσαμε μέχρι εδώ τώρα, εντάξει. Εγώ, φίλε, συγγνώμη. Sorry. Εγώ θέλω να πω, εγώ δεν λέω ότι δεν έχει βάλει. Αλλά και αυτό που ζητάω νομίζω είναι λογικότατο, έτσι. Να δοθούν. Λογικότατο είναι αυτό που ζητάς. Εγώ δεν λέω τίποτα προς Θεού. Ίσα-ίσα. Είναι λογικό αυτό που ζητάς, αλλά εγώ δεν θέλω να βγουν τα, πώς το λένε, στο δικό μας το σύλλογο πάντα. Άκουσε με, άκουσε με. Όχι, δέκα δευτερόλεπτα, άκουσε με. Να τα πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ και αν μου πει ο κύριος Σαρβανίτης ότι είναι οκ, εγώ είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Είμαστε οκ. Ναι, να πάρει τα στοιχεία και ναι, να αυτό, να αυτό λέω. Δεν θέλω να τα δω εγώ, φίλε, προς Θεού. Υπάρχει ο θεσμός, έτσι. Δεν γίνεται ο σύλλογος κάθε φορά όχι που γίνεται αυτή την κατάσταση όχι να βγαίνει. Βέβαια, όχι βέβαια, να τα πάρει ο κύριος Σαρβανίτης. Να τα πάρει ο κύριος Σαρβανίτης να δει και να πει λαέ του Άρη, είναι οκ τα πράγματα και πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ότι το άθλημα έχει κατεβεί χαμηλά. Φταίνε και λίγο οι δύο υποτιθέμενοι ισχυροί, έτσι τους λέω εγώ, οι οποίοι εντάξει βλέπεις τώρα τι γίνεται το οικονομικό με τους αγγελοπουλέους, τι έχουν κάνει. Ρίξαν το σύλλογο στη Β' Εθνική να πούμε και βολοδέρνουν στην Ευρώπη, η τελευταία μπάτσα είναι. Έχουν καταστρέψει όλους τους υπόλοιπους συλλόγους να τους παίρνουν τους παίκτες, όποιος παίκτης προσπαθεί να βγει από καμιά άλλη ομάδα. Είναι δικό τους μόλις πιάσει τα 18 σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει. Πώς να τα αποκριθείς σε αυτή την κατάσταση όταν θα βγάλεις ας πούμε σε ένα φιντάνι και στα 18 θα έρθει ο άλλος να σου το αγοράσει γιατί έχει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα. Καλά και ένα λεπτό. Εγώ θέλω όμως να μπορώ δίκιο. Δηλαδή επί αυτοκρατορίας τα φιντάνια δεν θέλαν να έρθουν στον Άρη. Πού θέλαν να πάνε στον Παναθηναϊκό? Γιατί δεν είχε φιντάνια επί αυτοκρατορίας. Όχι, πού θέλανε. Ναι, πού θέλανε να έρθουν όλοι. Στον Άρη πρώτησα και μετά στον ΠΑΟΚ. Πού θέλανε να έρθουν δηλαδή. Στο Περιστέρι θέλαν να πάνε. Όχι, να είμαστε. Τώρα δηλαδή, σου το είπα, δεν είχε νεαρούς παίκτες Πανιώνιος στο Περιστέρι. Ο Αφρός ήθελε να έρθει στον Άρη πρώτησα και μετά στον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω, έτσι θυμάμαι τώρα. Τι, πού ήθελε βέβαια. Πώς θα παίζανε στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Αυτό γιατί παίζουν στον Παναθηναϊκό τώρα που τους παίρνει. Όχι, εγώ λέω τι θέλανε. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι το παράδειγμα του Μποχορίδη, παράδειγμα του Χαρίδης, τι έγινε. Ή το παράδειγμα του Δημήτρη το Βεργίνη, παράδειγμα, όταν ξεκινούσε. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι μια ατέρμονη συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι το πρόβλημα του συλλόγου είναι ο τίτλος. Και όλη αυτή η ιστορία με τον κόσμο που έχει, που βγαίνουμε εμείς οι γραφικοί και μιλάμε στο ραδιόφωνο, κακά τα ψέματα είμαστε επηρεασμένοι από αυτό το πράγμα,
διότι είναι πολλά τα χρόνια που ο κόσμος δεν έχει δει τον τίτλο, που μας επηρεάζει αρνητικά στο να λέμε όλοι μας χίλιες δύο βλακίες γύρω από το, από αυτά που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα έχουμε κατεβάσει τόσο πολύ χαμηλά στον πύχη που αυτή τη στιγμή παίζουμε ένα παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα και είμαστε μυρολάτρες επειδή ο τερματοφύλακας μας θα είναι 19 χρονών. Δηλαδή, πες μου πότε εμείς θα πάρουμε αυτά που έχουμε δώσει από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να δεν βλέπω. Πει, δηλαδή, εμείς, ότι... Ειδικά εγώ και εσύ ηλικιακά δύσκολα να τα... Λοιπόν, ναι, πότε θα πάρουμε εμείς αυτό που πρέπει αυτό να λέω, πάρουμε. Ρε, φίλε, τι για θα πει παίζουμε την ΑΕΚ στην Αθήνα. Όχι, και... φίλε, εντάξει, θα παίξουμε. Δηλαδή εντάξει, βάζουμε το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή και, λέμε α, εκεί είναι δύσκολο, α, εκεί είναι δύσκολο, α, εκεί είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για τον Άρη στο ποδόσφαιρο, εντάξει, όλα δύσκολα. Εννοείται. Δεν υπάρχει όλα... εύκολο παιχνίδι. Γιατί είναι εύκολο παιχνίδι με τη Λαμία, ρε. Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι για τον Άρη. Κανένα. Και δεν το λέω για να το πω, το πιστεύω. Δεν υπάρχει εύκολο να πει ότι θα πάω στο χαλάκι και θα κερδίσει ο Άρη. Εύκολο δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, αυτό και μόνο ας πούμε, δηλαδή ο κόσμος έχει ανάγκη μια μεγάλη επιτυχία, μια μεγάλη πορεία. Αυτό που έγινε ας πούμε το 10, έστω η ευρωπαϊκή πορεία, την είχαμε ανάγκη. Θανάση, να πούμε την κλωτσίσαμε. Θανάση, εγώ δεν το λέω μόνο από αυτή. Ανάγκη την είχαμε και πριν 6-7 χρόνια και πριν 10. Βεβαίως. Ναι, ανάγκη, εγώ λέω έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο και έτσι με την κατάσταση των ομάδων. Δηλαδή με αυτή την ΑΕΚ έτσι όπως είναι. Με τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι. Εγώ δεν λέω αν παίξουμε με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό είμαστε 100% περάσαμε, αλλά λέω ότι δεν είναι στα καλύτερά τους. Υπάρχει ένας Ολυμπιακός που να πάω. Εάν δεν πάρουμε ρε φίλε φέτος ή του χρόνου, γιατί δεν πιστεύω θα αλλάξουν και του χρόνου τίποτα άλλο. Τρίτη θέση ή ένα κύπελο. Ό,τι δεν με ενδιαφέρει τρίτη θέση ρε φίλε. Αν δεν πάρουμε τώρα κύπελο, πότε θα πάρουμε ρε φίλε, πες μου. Όταν θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, όταν θα κάνουν άλλοι το γήπεδο, θα ρίξουν και 5 φράγκα. Πότε θα πάρουμε δηλαδή, αν δεν πάρουμε φέτος ή του χρόνου. Για το Θεό, πότε θα πάρουμε. Ας μην πάρουμε ποτέ, ας πεθάνουμε να πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό λέω. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι αυτό που είπα ότι άμα δεν την κερδίσω τώρα την έγκριβη, είναι ποτέ δίκιο. Δεν έγινα, λέει Άρης για τους τίτλους. Τι λες, ρε φίλε. Τότε δεν πάρουμε ποτέ. Λες και εμείς γίναμε για τους τίτλους, Άρης. Κάτι βλακίες, κάτι αποφθέγματα ηλίθια. Δεν έγινα Άρης για τους τίτλους. Τι λες, ρε φίλε. Τότε άμα πάρουμε τίτλο, μην πανηγυρίσεις εσύ. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Δεν έγινε Άρης για τους τίτλους. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Θα πω τίποτα να πούμε και θα πέσει κανένα πρόσημο 30.000 ευρώ στον Λιμπέρο. Δεν έγινε Άρης λέει, για τους τίτλους. Εγώ δεν είμαι για τους άλλους. Γι' αυτό έχουμε 50 χρόνια να πάρουμε τίτλο. Είναι θαύμα που έχουμε 50 χρόνια μόνο να πάρουμε τίτλο. Θαύμα είναι. Και συνέχισε να το λες με αυτό το σκεπτικό έτσι όπως το λες. Είναι μια πραγματικότητα γιατί και αυτό δεν το λέει ένας πενιντάρης. Έτσι, αυτό το λέει ένας τριαντάρης. Τι απόρρεφε, δεν ξέρω. Έτσι, είναι και παίζει ρόλο και αυτό ότι είναι ο Έλληνες είναι λίγο διαφορετικοί στον τρόπο σκέψης. Αυτό έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Okay, τέλος πάντων. Α, δεν ξέρω. Άσι, κλείσε με αυτό. Πώς το λένε, ο Αντώνης. Ναι, για το μπάσκετ, επειδή είναι σε οριακό, ας κοιτάξει ο κόσμος και πάλι ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι η δύναμη της ομάδας. Αυτό τίποτα άλλο. Να σε καλά. Με ένα παλέτε σπόρο όταν έχει έδρα ζάχου μου, βλέπεις, ας πούμε. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά και πάλι δεν παίζει ο κόσμος. Θα συμβάλλει ο κόσμος, αλλά δεν παίζει μπάσκετ ο κόσμος. Δηλαδή. Δεν το είπα για το οικονομικό κομμάτι. Όχι, παίζει. Αυτό ρε, που φίλε, έγινε εντάξει. Με τις δύο παρατάσεις, παίζει. Για να δούμε. Το ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει, ότι είναι 10 εμείς, είναι 10 οι άλλοι. Όταν πάει έτσι, ναι. Αλλά με τον Ιωνικό δεν πήγε έτσι, χάσαμε εύκολα, έτσι. Εύκολα χάσαμε. Δεν πήγε έτσι. 7-10 πόντους μας είχε ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός έτσι, όχι οι Lakers. Λοιπόν, να σε καλά, Θανάση. Καλό σου βράδυ, να σε καλά. Στον τελευταίο φίλο για αυτό το Εμίρο, αν περίμενε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλεις. Νίκος. Έλα, ρε, Νικόλα. Έλα, πάμε. Λοιπόν, άλλα ήθελα να πω, άλλα θα πω τελικά. Γιατί... Πες το, δεν πω, ό,τι θέλεις. Αυτά που είπατε. Λοιπόν, να πω καταρχήν αυτό που είπατε τώρα μόλις για τους τίτλους, ναι. Ότι ουσιαστικά η προσέγγιση που κάνουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι ότι το να σκεφτεί κάποιος έναν τίτλο για τον Άρη είναι ένα άγιο δισκοπότερο που δεν κάνει να το αγγίξεις για κάποιο λόγο. Ότι όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα στον τίτλο εκτός από τον Άρη για κάποιο λόγο. Το οποίο είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Και αυτό έχει μεταφερθεί και στην οτροπία και του κόσμου αλλά και της ομάδας ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
περιορίζοντας ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα λοιπόν είναι αυτό τώρα. Πάμε δεύτερο, στο μπάσκετ λίγο ήθελα να πω κάτι. Εγώ είχα ακούσει τελικά ποιο είναι το ποσό το οποίο έχει μαζευτεί μέχρι στιγμής από τα... Δεν ξέρουμε, το πρώτο Σαββατοκύριακο, σε 2,5 μέρες είχαν μαζευτεί μόνο από τον ΑΣ, όχι από το γήπεδο αυτά που μαζεύτηκαν, 12.000 γράφουνε. Μόνο στο από Βίβα και αυτά, 12.000. Εγώ νομίζω αυτό ναι, γιατί ρώτανε αυτή... για το γήπεδο, δεν ήταν αυτό. Ότι νομίζω... πανηγύρισε ο Ερασιτέχνης για τα τρελού ποσό. Εγώ, ναι. Για να είμαι ειλικρινή, αυτό που είχα φανταστεί ότι ήταν ότι μιλούσαν τουλάχιστον για 100.000 ευρώ. Όχι, ρε. Γιατί... πώς θα μαζευτεί 100.000, μάγκα. Πώς θα μαζευτεί. 10.000 ευρώ τι σημαίνει ότι 1.000 άτομα βάλουν από ένα δεκάρικο. Ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν βάζω αυτό που βάζει το τάλινο, γιατί κάποιος θα βάλει και ένα εικοσάρικο. Άρα από την τεράστια δεξαμενή του Άρη, 1.000 άτομα βάλανε ένα δεκάρικο. Έτσι. Εγώ δεν το ξέρω και πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι, δεν είπε κανείς για επιτυχία, αλλά πόσο ρε φίλε μου, δεν ξέρω την ηλικία σου. Πόσο, δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές έγιναν, έρανε, δεν ξέρω. Πόσο, δεν με πειράζει. Ένα δεκάρικο είναι μια χαρά. Αλλά το ότι βάλανε 1.000 άτομα είναι το πρόβλημα από ένα δεκάρικο. Έτσι. Γι' αυτό. Νομίζω ότι ένα δεκάρικο, πολλοίς κόσμος μπορεί να το θυσιάσει. Καλά, αυτό ήταν τις πρώτες 2 μέρες, 2,5 μέρες. Έτσι δεν ξέρουμε τώρα πόσο έχει μαζευτεί, γιατί επαναλαμβάνω και από τη Βίβα μπορείς να διαδικήσεις. Το 10.000 ευρώ που αναφέρεσαι ήταν από το μάτς με τον Αστέρα. Αυτά ήταν μόνο από τέτοια, εγώ κατάλαβα από τη Βίβα. Εντάξει, γιατί και εγώ από Βίβα έστειλα κάποια λίγα. Και κουπονιών του ΑΣ όλα μαζί δηλαδή. Τα 20.000 τι θα εξυπηρετήσουν, τι οικονομικό σκοπό. Αυτό είπαμε προφανώς, δεν άκουγε στην αρχή. Η ανακοίνωση του ΑΣ, νομίζω και του Super 3, έλεγε ότι αυτά θα πάνε για την κάλυψη του 99 και για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Που οι μεταγραφές βέβαια μετά είναι στο χέρι του μεγαλομετόχου να γίνουν. Δεν μπορεί πάλι ο κόσμος να κάνει και για τις μεταγραφές. Αν είναι να κάνει και ο κόσμος πάλι για τις μεταγραφές, ρε φίλε, να πάω εγώ πρόεδρος. Άρα λοιπόν κάποιος διάλεξε να πληρώσει παίκτες αντί να πληρώσει το 99, αν κατάλαβα καλά. Έτσι. Και το 99. Είπε, και το 99. Αν πληρώσει το 99, κανένα εξάμεινο να πληρώσω τους παίκτες. Λες πριν. Βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω. Άρα αυτά είναι πάνω. Σε αυτό δεν ξέρω να σου απαντήσω. Εντάξει, οκ. Το διατάφτα είναι ότι αυτά τα 20-30 χιλιάρικα φυσικά δεν φτάνουν, έτσι. Σίγουρα δεν φτάνουν, σίγουρα. Και σίγουρα. Για μεταγραφή, τι μεταγραφή θα κάνεις με 20 χιλιάρικα. Μεταγραφή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, το εναντίον. Έχουμε φυγή του Γκάκιτς και ο Άρης πάει με -1 στο παιχνίδι του Σαββάτου, σίγουρα. Μην πάει και με -3, γιατί λέει και ο Μόρις και ο Ντρακίσεβιτς ζητάνε ένα μηνιάτικο προφανώς που τους οφείλεται κάτι τέτοιο και απειλούν ότι δεν θα πάνε στη Λίμνο αν δεν τα πάρουν τα λεφτά ο μάνατζερ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει δεν το συνεχίζω τώρα με το μπάσκετ. Να κλείσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Λίγο μια κριτική για τον Ένικ μπορείς να κάνεις. Για τον Ένικ φίλε την έχω κάνει την κριτική, είναι ένα μήνα, είναι λίγος καιρός. Αλλά αυτόν τον καιρό, τουλάχιστον εγώ πάντα ό,τι βλέπω σφυρίζω, δεν έχω δει τίποτα διαφορετικό από τον Παντελίδη. Σαν να είναι ο Παντελίδης με τη φάτσα του Ένιγκ. Αν εσύ έχεις δει κάποια διαφορά. Θα έλεγα σαν να είναι ο Τερζής με τη φάτσα του Ένιγκ. Παντελίδης και ο Τερζής με τον Παντελίδη ήταν. Εντάξει, βοηθός του Παντελίδη ήταν. Μετά το μήνα που λένε. Μπορεί να δούμε μετά. Εγώ δεν θέλω. Ακόμη είναι νωρίες αυτό κλασικά. Δεν έχουμε δει τουλάχιστον αυτές τις 4-5 αγωνιστικές. Κάτι διαφορετικό δεν έχω δει εγώ. Αν έχεις δει εσύ, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Απλά τώρα λίγο μου θύμισες αυτό που ουσιαστικά λέγαμε όλοι στην αρχή της χρονιάς πριν ξεκινήσει, ότι να πάμε μία θέση πάνω και ότι είναι βέβαιη μία θέση πάνω τουλάχιστον, έτσι. Όχι, δηλαδή από πέντε. Πριν αρχίσει. Ναι, αλλά τι γίνεται, με αυτή τη λογική όλες οι ομάδες προοδοκούν να πάνε μία θέση πάνω. Παραπάνω, ναι. Εντάξει, και ο Άρης να πάει μία θέση πάνω, τι θα γίνει, ρε φίλε. Συγγνώμη, αυτό το λέω συνέχεια και επαναλαμβάνω, ίσως είναι λόγω της ηλικίας μου, έτσι. Μπορεί να το βλέπω και λάθος. Δηλαδή, ο Άρης, αν βγει τέταρτο τώρα, τι θα γίνει, να βγούμε στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουμε. Θα κατάλαβα ότι επειδή δεν πηγαίνει αριθμητικά, γιατί με αυτή τη λογική σε 5 χρόνια θα πέσει ποτάσει. Ναι, ακριβώς αυτό, δεν πάει έτσι. Ναι, χάθηκες φίλε μου, χάθηκες. Δεν ξέρω. Ναι. Έλα, τώρα ακούγες, δεν ξέρω τι έγινε. Η λογική είναι ότι πρέπει να χτυπάς τους στόχους. Και αυτό που είπες για το κύπελο, πρέπει να χτυπήσεις τον στόχο, όχι. Έτσι. Να πας φιλολογικά, μήπως να, και να τον κατακτήσεις. Να πας να τον κατακτήσεις. Αθήνα και κλαίγομαι. Οκ.
Να σε καλά, να σε καλά. Χάθηκε και η γραμμή σου λίγο, δεν ακούγεσαι και καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε τουλάχιστον κοντά στο δεκάλεπτο για να ακούσουμε απόψεις φίλων Αντώνη. Έτσι, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις εκεί πέρα, τι πήγε αυτό. Ματσάκι πήγε στην παράταση. Παράταση το πήγαν, έγκλημα έτσι. Της Άλμπα, προσπάθων και ναι, πήγε πέρα. Αφού πήγε παράταση, θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και πάλι δεν λέει κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο. Επιστρέψαμε για τα λιγότερο από 10 τελευταία λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινό μαύρο φόντο σήμερα στην εκπομπή. Ο φίλος μου Αντώνης και εγώ σας κρατούμε συντροφιά από τις 9 η ώρα μέχρι για λίγα λεπτά ακόμα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος θα τον ακούσουμε στο 2310-287-38. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. Αλλιώς να... έτσι να δώσουμε λίγο και τα τελευταία λεφτά και του Παναθηναϊκού, να δώσουμε και κανένα αποτέλεσμα. Φίλτατε εδώ πέρα. Τα είσαι εσύ μπροστά, να τα πω εγώ. Ό, λοιπόν, Τσεχ Ριπάμπλικ λέει, Κόσοβο, Κουλουρέα στο 48. Η Αγγλία που τους βρήκαν αυτούς στο Μοντενέγκρο, 5-0 στο ημίχρονο. Τους βρήκανε τους καημένους και τους βαρές αναλύπητα. Πορτογαλία, Λιθουανία 2-0. Να πούμε ότι όλα αυτά τα σα λέω είναι στο 41 με 50 λεπτό. Σερβία, Λουξεμβούργο 2-0. Τουρκία ήταν το μόνο παιχνίδι που άρχισε στις 7 η ώρα κουλούρια με την Ισλανδία. Του σύμφερε το χ τους Τούρκους. Αλβανία, Ανδώρα 1-2. Του σύμφερε το χ τους Τούρκους. Ναι, 4 βαθμούς είχαν διαφορά. Νομίζω βγήκα, πέρασαν οι Τούρκοι ήδη. Κάτσε να δω τη βαθμολογία και θα σου πω. Τουρκία είναι πρώτη με 20 βαθμούς, ναι. Ναι, 20 τελείωσε. Τελείωσε, ένα μάτσο έμεινε, έχουν προκριθεί. Και η Ισλανδία από κάτω 16. Ναι, τελείωσε το θέμα για τις πρώτες δύο ομάδες. Τουρκία και Γαλλία προκρίθηκαν. Η Γαλλία βέβαια είναι 1-1 με τη Μολδαβία. Έβαγε γκολ από τη Μολδαβία. Μόλις έβαλε γκολ το Κόσοβο μέσα στην Τσεχία. Τι λες, ρε φίλε. Αυτά είναι. Το μάτσο είναι φωτιά, έτσι. Το Κόσοβο-Τσεχία είναι μάτσο φωτιά. Έβαλε γκολ, ναι, βέβαια. Τώρα νομίζω. Μόλις, τώρα μόλις. Το Κόσοβο θέλει μόνο νίκη. 14 βαθμούς αν κρατήσει την νίκη και η Τσεχία 12. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το γκολ, ναι, άσοχη θέλουν οι μεν και διπλό μόνο οι άλλοι. Τι έγινε εκεί, τριποντό. Έβαλε ένα καλάθι Άλμπα τώρα, πίστευτο. 98, όλα 20 δευτερόλεπτα. Και έχει ο Πανάθα την μπάλα, έτσι. Ναι. Τελευταία επίθεση, πάμε για παράδεση το βλέπω. Κοίτα αυτό. Να δει το Κόσοβο, ρε φίλε. Το Κόσοβο. Το Κόσοβο, Κοσοβάρι. Του αφήσουν να πάνε στο Euro, λε. Κοίτα με του αφήσουν πει. Βάλει κι άλλοι πάνε. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38, αν έχουμε κάποιον φίλο, αν δεν έχουμε, οκ, okay, λίγα λεπτάκια μείναν. Θα κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ εδώ πέρα το τι είπαμε και τον επίλογο της εκπομπής, γιατί ακολουθεί και ο Γιώργος Αγόρας με τη Ζούγκλα, μέχρι τη μία η ώρα. Ξέρω, έχει τελειώσει λύκειο, αυτά είναι. Αυτά είναι. Και το τελείωσα έτσι δύσκολα, από την αλήθεια. Χρωστώ σε κάτι μαθήματα, φαντάρος είχα πάει και τα επίτηδες άφησα ένα για να πάρω καμιά άδεια. Ναι. Είδε εξυπνάδε που έκανα μικρό. Αντί να διαβάσω το ζώο, τέτοιο ζώο που είναι. Animal. Μεγάλο ζώο με ρούχα. Αντί να διαβάσουμε, να πούμε, να μάθουμε δύο πραγματάκια, εμεί τρέχαμε πίσω από τον Άρη σε κάθε εκδρομή. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άλλο το άλλο. Πώς μπορεί και να διαβάσει και να τρέχει. Βεβαίω. Και εγώ έτρεχα και το βγάλαμε 17 και 8. Τι σημασία έχει αυτό. Τι έκανε για ξανά πει αυτό. Και εγώ λέω έτρεχα και το βγάλαμε 17 και 8. Με 17 και 8. Βεβαίω. Πού μπήκε, σε ποια σχολή μπήκε. Διαιτολογία. Διαιτολογία. Σοβαρά μιλάς. Τι λες, ρε φίλε. Και ήμασταν η άτιμη γενιά εμείς, γιατί δώσαμε 14 πανελλαδικά, έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το θυμάμαι αυτό. Εγώ τέταρτη δέσμη. Ήμασταν τα πειραματόζωα του Αρσένη. Δηλαδή, για θύμισε μου το ότι. Εσείς δυνατοί, εσύ με δέσμευσε το σύστημα. Εμείς δώσαμε 14 πανελλαδικά. Τέταρτη δέσμη, δέσμη του λαού. 4 μαθήματα πανελλαδικά. Ναι. Και όλα τα άλλα στον Κόκορα. Ναι. Ενδοσχολικά. Εμείς 14 πανελλαδικά. Ναι, αλλά 14, αλλά μετρούσαν τα 4. Όχι, μετρούσαν τα 14. Πώς δεν το θυμάμαι αυτό, σοβαρά μιλάς. Τι λες, ρε. Κάτσε καλά, Γεράσιμη, δεν το θυμάσαι. Κάτσε καλά, Γεράσιμη, ο Αρσένης. Ο άντρας της. Τότε που είχαμε 4 λεπτά, 4-4 μήνες σε κατάληψη. Τι λες, ρε φίλε. Είσαι γενικά στις καταλήψεις με Άρη, με τέτοιο, δεν τα σκλητώνεις. Δεν σου είπα παράταση θα πάει. Δεύτερη παράταση. Φοβερό πράγμα. 98, λίγο ήθελε. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Σου είπα παράταση θα πάει. Φάνηκε το πράγμα. Δεύτερη παράταση. Λοιπόν, άρα να κάνουμε έναν επίλογο σιγά σιγά, Αντώνη. Την άποψή σου. Αύριο παίζει η εθνική, έτσι. Α, στην εθνική, ποια εθνική τώρα. Να πούμε ότι είχε. Είχαμε καταγγελίες από μπαμπά Κίτσιου, μην τα λες αυτά. Από? Από μπαμπά Κίτσιου. Ότι? Είχαμε καταγγελίες, δεν άκουσες τίποτα. Όχι, σοβαρά δεν άκουσα. Ότι τις κλήσεις στην εθνική. Τι κάνει? Για τις κλήσεις στην εθνική από πίσω βρίσκεται ο. Πώς λέγεται, ο Κουτσολιάκος. Ποιο είναι αυτό? Ο μάνατζερ. Δεν τον ξέρω, πρώτη φορά τον ακούω. Σοβαρά. Σοβαρά σου μιλάω. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Είναι πολύ animal, εσύ. Έτσι. Animal. Ποια είναι, manager, τι είναι. Manager πολλών παιχτών. Σε ποια ομάδα είναι οι περισσότεροι παίκτες? Παντού.
Έχει στον ΠΑΟΚ, έχει, ξέρω, πρέπει, δεν ξέρω τώρα, που να θα σγελάσω. Ναι, εντάξει. Γιατί πρώτη φορά μας γίνεται αυτό ότι στην εθνική. Είναι κάποιος και το λέει έτσι. Ναι, δεν κάνει το γιο. Άσε, δεν το ξέραμε. Δηλαδή ότι στην εθνική δεν είναι αξιοκρατικά τα κριτήρια. Τουλάχιστον αυτός ο Ολλανδός νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Τι γελάει, τι είναι αυτό. Συγκοπή θα βάθει. Τι έπαθε. Κλαίει ή γελάει τώρα η κόρη σου. Δεν ξέρω, δεν την πήρα χαμπάρι να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέραμε ότι στην εθνική επιτοπλίσσον οι κλήσεις δεν γίνονται αξιοκρατικά. Ήξερες ότι είχαμε Έλληνα στη Sheffield United, τον Μπάλντοκ. Ναι, διάβασα γι' αυτό. George Μπάλντοκ. Ότι θέλουν και πολλές ομάδες. Τόσο καλός είναι αυτός. Αυτός είναι βασικός. Sheffield έχει πολύ καλή ομάδα υπόψη. Την είδα σε δύο ομάδες. Ο Μπάλντοκ αγωνίζεται στη Sheffield και έχει πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν. Ναι, και τον κάλεσε αυτός πώς λέγεται, ο Ομοσπονδιακός. Όχι. Τον κάλεσε. Ήταν να τον καλέσει. Συνήθως από Ολλανδία, από κάτι. Σκέφτεται τον Μπάλντοκ, λέει τη Sheffield. Επειδή αυτός νομίζω είναι Ολλανδός ο Ομοσπονδιακός, έτσι. Ναι, ναι. Έχει καλέσει ότι. Φινλανδός νομίζω είναι. Ή Ολλανδός. Θα σχελάσω. Αυτός ο δικός μας. Ναι. Εγώ νομίζω Ολλανδός είναι, φίλε. Να κάνω τόσο λάθος. Μπορεί. Μπορεί, ναι, ναι. Μπορεί. Γιατί επί το πλήσον αυτή που έχει κάτι παυλίδες, κάτι τέτοιο. Κάτι μικρομεσαίες, μην πω μικρές, και το ομάδες της Ολλανδίας παίζουν. Ολλανδοκαναδός. Σου είπα, Ολλανδός. Μόνο από το, πώς λέγεται, Dezip, πώς λέγεται. Fanskip. Skip, όμο, tide, τέλος πάντων. Λοιπόν, αν είχε προοπτική, αν είχε στόχο μπροστά της εθνική, να το δούμε, να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα τι να δεις. Μέσα στην Αρμενία παίζουμε, αύριο 7 η ώρα νομίζω είναι το παιχνίδι, έτσι. 7 είναι. 7. Τι είναι, βέβαια, τι κάνει. Λοιπόν, σιγά σιγά να διαβάσουμε λίγο και τους υποστηρικτές εκπομπές. Περίμενε λίγο εδώ πέρα, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν έχεις αλλιεύσει κάτι τελευταίο. Από εκεί πέρα. Όχι. Να πούμε τα... Εντάξει, θα μας πεις τον επίλογο σε λίγο. Κάτσε να διαβάσω εγώ τους δύο βασικούς υποστηρικτές που για άλλη μια φορά ήταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931 που κάθε ερώτησή σας θα απαντηθεί φυσικά. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά, Αντώνη, έτσι. Κάθε μέρα. Να ακούσουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Ένα κλαπ αλαντικών, μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις, μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και μενού δύο ατόμων, άκουσε το αυτό. Χορταστικότατο μενού για δύο άτομα. Για μένα και για σένα, δηλαδή. Ακριβώς. Καλά, σε τα φάσα όλα. Δεν προλαβαίνω να φάω και τίποτα. Δύο μπέργκερς, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Παρακαλώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο διάσημο πλέον πασίγνωστο 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μα από το App Store ή από το Google Play. Και κάνοντας από την εφαρμογή μας φυσικά την παραγγελία σας, σας περιμένει μια πολύ καλή έκπτωση της τάξης των 10%. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε, Αντώνη. Επίλογο θα τον κάνεις εσύ. Ό,τι θέλεις θα πεις. Τίποτα, δεν έχω να πω κάτι συγκλονιστικό. Καλά, δεν είπαμε ότι θα είναι. Με το μάτς του Άρη μπάσκε πάρουμε κάτι από τη Λίμνο. Μπάσκε. Πιστεύεις, έτσι. Μπάσκε. Καλά, εντάξει, γιατί όχι. Πολλά γίνονται. Ναι. Και από εκεί και πέρα με ενδιαφέρον εγώ το φιλικό με την Τζέσσεκα που παίζουμε το Σάββατο. Αν και σε... Νομίζω ότι είναι ίδια ώρα είναι. Έτσι. Πολύ Σάββατο ή Κυριακή παίζουμε κακή μπάσκετ. Ώρα, ναι, ρε, Σάββατο παίζουμε νομίζω και το μπάσκετ. Πολύ κακή ώρα. Θα μπορούσε να κάνει Κυριακή το παιχνίδι, τέλος πάντων. Ναι. Σημαντικό να δούμε κάποιους παίκτες που περιμέναμε μάλλον να δούμε στην δεκάδα μας, δεν τους είδαμε. Και να δούμε μπάσκετ βάλει έστω και σε φιλικό γκολ ο Μπράουν. Ποιος ο Μπράουν. Αυτό για να κλείσουμε με αυτό λίγο. Κάτω τον είδες τι έχασε με τον Αστέρα. Με τον Αστέρα. Το είδα στο δεύτερο λεπτό, λες. Στο πρώτο λεπτό. Ναι. Εκεί βασικά, ενώ. Πρόσεξε. Εντάξει, ένα λεπτό θα πάρω. Ενώ αυτή την κίνηση που θα σου πω τώρα την έχει κάνει σε δύο τουλάχιστον φορές.
Δηλαδή εκεί που ήταν, εγώ θα ξέρεις τι περίμενα να κάνει. Να κάνει προσπίση και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο άλλος είχε πάρει ήδη την Τζουλήθρα και το έχει κάνει δύο φορές και στην Ξάνθη το έκανε αυτό. Και τον πρόλαβε βέβαια πάλι ο αμυντικός και το έκανε σε ένα κομμενό με τον Όφη. Δύο φορές το έχει κάνει αυτό. Σε αυτή τη φορά δεν το διάλεξε να κάνει σούταρε. Σούταρε, αλλά. Πού σούταρε. Άργησε πάρα πολύ. Είναι αργός, μέσα στην περιοχή είναι αργός. Είναι αργός μέσα στην περιοχή ο Ιντέγια και εμένα η άποψή μου είναι ότι αν. Η απόδοσή του δεν βελτιωθεί δραστικά, δραστικότατα. Για πες μου λίγο να γελάσω. Πες μου. Είπα προφανώς εσύ ακούς, ρε φίλε. Ακούω, αλλά για πες το μου. Αν δεν βελτιωθεί δραστικότατα, ναι, όχι ναι, λίγο, ναι, ναι. Εγώ το καλοκαίρι δεν θα τον ανανέω. Α, εκεί πας εσύ. Για το καλοκαίρι. Θα μου έλεγες δεν θα τον έβαζα στην εντεκάδα. Όχι, όχι. Εγώ λέω έχει ένα χρόνο συμβόλαιο η Ντέγιο, οπότε αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ανανέωση. Εντάξει. Καλά, μπορεί να αλλάξει δραστικά η εικόνα του. Δεν ξέρεις. Για γκάμα, βέβαια, ότι λέει φημολογείται για πρόταση. Καλά, καλά, ποια είναι η άποψή σου. Αν υπάρχει. Στο καλό. Ανάλογα τα οικονομικά. Τελειώνει το συμβόλαιο του. Τελειώνει το καλοκαίρι. Βεβαίως. Σου λέω, ανάλογα τα οικονομικά. Και του δύο. Ανάλογα τα οικονομικά. Όχι, εγώ τον Γκάμα, ο Γκάμα θεωρώ ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη με διαφορά από τον δεύτερο. Είναι και 32, ε. Ναι, εντάξει. Λέω ανάλογα τα. Αν είναι 100 χιλιάρικα, δεν θα τον άφηνα εγώ. Μα, ναι, λέμε τώρα, λέω ενδεικτικά να πω. Δεν είναι το συμβούλιο. Λέω ρε φίλε, εγώ υπάρχει στόχος μπροστά. Αυτό τι έλεγα με τόση ώρα, υπάρχει στόχος μπροστά. Είναι 32, σου ξαναλέω. Υπάρχει στόχος. Αν τα χρήματα είναι πολλά. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, εγώ έτσι η λογική μου είναι αυτή. Αν αυτά τα χρήματα. Αν αυτά τα χρήματα μπορώ να φέρω εις άξιο, να φύγει. Εντάξει. Εκνωσμένη αξία παίκτη, που δύσκολα. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σχετικά. Δεν ξέρουμε τα οικονομικά στοιχεία. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο σε 9 η ώρα ξανά, πρώτα ο Θεός, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή του Ζούγκλα μέχρι τη 1 η ώρα. Θα σας κρατήσει συντροφιά, βέβαια και λίγο περισσότερο δεν θα είναι κακό γιατί τον ακούμε κι εμείς. Πάντα αυτό έτσι. Ναι, και χθες δηλαδή μία, χθες δύο και έκλεισε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ και από μένα και από τον Αντώνη.